Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλημέρες, έλα σαν 13 μετά τις 8, αρχίσαμε. Κωνσταντίνε μου, τι ζωγραφίζει και παλικάρι μου? Κουρσάκια. Τι κουρσάκια, για να το δω λίγο, να το δω, τι κουρσάκια. Είχες τέτοιο κουρσάκι προφανώς, γιατί το σχήμα είναι λίγο διαστημικό. Μωρό ήταν. Έπαιζες με κουρσάκια? Βέβαια. Έπαιζες, Matchbox. Θα βάζεις με τη σειρά εκεί, Τρενάκια. Παίζατε στο σχολείο 1-2-3, 1-2-3 και να πάμε σε μια δρομή. Είχαμε δυνατότητα τρεις ρηξιές. Και να μην κάνει κολοτούμπα το αυτοκινητάκι. Σχολείο παίζαμε άλλα, τσανταλίνα, μανταλίνα. Α, παίζατε τα πονηρά αυτά, ανεβαίνατε, σκαρφαλώνα το ένα στον άλλον. Μετά μας σκαρφαλώνανε, μεγαλώσαμε, Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά, όσο περνάνε τα χρόνια, όποιος προλάβει να σκαρφαλώσει. Μα όσο όποιος προλάβει να σκαρφαλώσει τον άλλον. Ναι, κάπως έτσι. Η ζωή αυτή έτσι είναι, τι να κάνουμε. Καλημέρα που θα δω σήμερα, είναι παγκόσμια μέρα έτσι για το παγκόσμια μέρα αυγού, παγκόσμια μέρα κατά της αθρίτιδας και παγκόσμια μέρα ισπανικής γλώσσας. Ακούγοντάς τα που δεν θα δώσει καλημέρα σήμερα. Αυτές οι καθημερινές. Τι να κάνουμε, αυτές οι βλακίες. Ναι. Η μέρα του αυγού, αυγού. Η μέρα της τσουτσούς, η μέρα, του αυτιού, η μέρα της μύτης, η μέρα της μαμάς. Για μας τα έχουν κάνει αυτά. Για μας, για να τα σχολιάζουμε. Να σου πω κάτι, είναι ανόητα γιατί καταρχήν δεν είναι εμπορικά. Δηλαδή είναι η μέρα του αυγού. Θα πας τώρα με το αυγό να πιεις καφέ και να το κεράσεις. Ναι, αλλά μπορεί να φας ένα αυγουλάκι σπίτι σήμερα να το τιμήσεις. Βλακίες. Γιατί αυγουλάκι θρεπτικό. Να δεις ευγενούλα μας. Αυγουλάκι να τρώει ευγενούλα. Η καθημερινότητα. Δηλαδή είναι του Αγίου, ξέρω εγώ, τρίφωνα. Δεν έχει σήμερα. Α, η αδρομάχη. Έχει καμιά αδρομάχη. Τι αδρομάχη. Γιορτάζει σήμερα. Η γιαγιά της γυναίκας μου, τι λέγανε. Α, να είδες. Ωραία. Ναι. Πάρε τηλέφωνο την Ιφηγένεια. Ναι. Χρόνια πολλά στη γιαγιά. Η γιαγιά είναι 5 χρόνια πεθαμένη. Α, είναι τελειωμένη. Πάει σαν Κυπαρίσια, ανάποδα τα βλέπει. Πάει, έχει βγει και από τον τάφο. Πάει, καλημέρες όλο τον κόσμο. Τι να κάνουμε. Είναι δυνατόν να βγάλει την κόρη σου ανδρομάχη να πούμε. Ανδρομάχη. Πώς θα βγάζανε αυτά τα ονόματα παλιά, ρε φίλε. Πώς θα βγάζανε ονόματα. Ήταν κάτι πόντιες χαμηλό. Ναι, βλεπούσες. Χαμηλό πισινές. Το σασί πιο χαμηλό. Κάτι ονόματα περίεργα, κάτι.
κάτι αυτά, Περσεφόνε και τα λοιπά. Τα βγάζαν τα παιδιά κάτι ονόματα. Πήγε ένα σχολείο. Πήγε το, το κοριδέμα το παιδάκι, να πούμε, ναι. Άλλαξε το όνομα το παιδάκι μετά. Ο δικό μου, ο πατέρα. Η Περσεφόνη, πώ λένε, Φοφό. Άκου να δει ο δικό μου πατέρα. Ναι. Πολύμερο. 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 Και ο άνθρωπο κάποια στιγμή έρχεται ένα συνεργάτη σπίτι του. Τώρα ακόμα πιτσιρίκο ήμουν. Κύριε Παύλο, να το λέω. Τι Παύλο, δεν το λέω. Κύριε Παύλο. Το έχει αλλάξει ο Καημένο. Δεν το άλλαξαν. Του, ναι, αλλά... του το άλλαξαν. Ναι. Πόλη Παύλο του το άλλαξαν. Πιστεύω όμω ότι ο κάθε άνθρωπο έχει και το όνομα που του αρμόζει να πει. Λε. Ναι. Τώρα θα μου πει τον Γρηγόρη. Συ Κωνσταντίνο, τώρα... γιατί, επειδή έδινε κόσμο και σακάτεψε. Για σκότωνε και... κόσμο, ιδρυκαδόρο δεν ήταν. Ναι, ήταν ιδρυκαδόρο. Έφαγε τη γυναίκα του. Μην πάλι, θα βγουν πάλι οι θρησκευτικοί και θα μα δεν πάνε να βγουν. Τα μα κάνουν. Σε μπάνιο στο έτσι ο Κωνσταντίνο, αλλά ήταν ιδρυκαδόρο, λε. Τι σκότωνε κόσμο. Πριν, όταν ήταν δωλολάτρε. Μετά που έγινε χριστιανό. Μετά που έγινε σκότωνε στα ψέπαιμα. Σκότωνε κρυφά. Κρυφάλε. Όχι, μετά δεν λέει τέτοια η ιστορία μα, άλλα λέει. Εγώ Άγιο Νικόλο λέει τι είπε. Γουστάρω θάλασσα. Σωστό, γουστάρω. Τρελαίνομαι για θάλασσα. Το Γρηγόρη τώρα έπρεπε να το λέει στα μάτια. Γιατί. Πάει αργά. Στα μάτια πρέπει να το λένε Γρηγόρη το παιδί μου. Είναι λάθο. Τι είναι αυτά, δεν τρέχει. Γίνονται και τέτοια να πω. Στα μάτια πρέπει να το λένε. Έλα καλημέρες, ωραίο, ωραίο ήταν το πρωινό μας ξύπνημα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι και τις 10 με Θανάση Καζαμπάκα, ναι. Και με τη συνάντηση αυτή την οποία μας ζάλισαν χθες, Κωνσταντίνε. Να θα έρθουν εδώ, Big 3, γιατί δεν είναι Big 4 και γιατί δεν πάει και ο Άρης. Έγινε η συνάντηση. Αυτές οι συναντήσεις, ναι, που γίνατε χθες στο Hotel Hilton στην Αθήνα. Θα και σήμερα φαγωπότη. Και θα φαγωπότη. Δύο μέρες φαγωπότη. Γίνονται για δύο λόγους. Ναι. Ο ένας ο λόγος είναι να χρεώσουν την Ομοσπονδία, ναι, και να φάνε τζάμπα και να πιούνε τζάμπα. Ναι, ναι, αυτός είναι ο ένας. Ο άλλος λόγος είναι να φύγουν από το σπίτι. Εντάξει, δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα αυτοί να φύγουν για το σπίτι. Ποιος, δηλαδή. Ειδικά αυτοί οι υπεύθυνοι της UEFA όλη την ώρα. Μωρό μου, έχω ταξίδι στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώς. Μωρό μου, έχω ταξίδι στην Ελλάδα. Αυτά που με ζαλίζει. Μην με ζαλίζει. Είμαι έξω και τα λοιπά. Ωραία δουλειά αυτή. Ναι, αυτοί... Να στα πληρώνω όλα ταξίδια, αυτά, φαγητά. Αυτά τα δυο τα κομμάτια είναι. Δεν είπα και τίποτα σπουδαίο. Το Βάλ, το Μάρ. Λοιπόν, να πούμε τι ζήτησε ο Πάου. Να πούμε τι ζήτησε ο Πάου. Δεν μα ενδιαφέρει. Την κλάψα τον Πάου. Είναι η μόνη ομάδα που ζητάει εδώ και δύο χρόνια βάρα, Κωνσταντίνε. Βάλτε βάρα, σα τα πληρώσει, λέγε ο Ιβάν. Θα σας τα πληρώσω λίγο, να βάλουμε παντού να τελειώνει η ιστορία. Και εσύ πιστεύεις ότι αν μπει το VAR, δηλαδή τι θα γίνει? Θα μειωθεί η αδικία τουλάχιστον κατά 50%. Θα μειωθεί. Δεν θα είχαμε δηλαδή το offside, ναι, αυτό του Ολυμπιακού να μετράει, το, ναι, Πανιωνίου να μην μετράει, θα μετρούσε τον goal. Ένα αυτό. Θα είχαμε τον goal του ΠΑΟΚ μέσα στην Εσμήν, θα μετρούσε. Θα μετρούσε αυτό, δύο. Δεν θα είχαμε, πέναντι του Άρη στο παιχνίδι με τον Πανιωνίου. Αυτό. Επέτρεψέ μου τι? Να αμφιβάλλω. Λες δηλαδή, άμα ήταν ο Βαρύτης, αυτός που βλέπει εκεί τις τηλεοράσεις, ναι, ο Κομίνης, ναι, να μην του το δίνει. Όχι, δεν το δίνει. Δεν θα το δίνει, λες. Δεν το δίνει. Γιατί ρε σκύλε. Όπως θα δίνει offside το goal του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ εδώ στην Τούπα του Μαουρίσιο. Του Βαρέλα. Έτσι λες. 100%. Τι πράγμα είσαι. Και θα ήταν. Πρωί, προ 8 και 20. Και θα ήταν. Και θα ήταν και καλυμμένοι, ναι, οι ΑΕΚτζίδες λόγω του ΒΑΡ. Θα ήταν καλυμμένοι, γιατί θα λέγανε ορίστε. Συμμετέχει στη φάση, ο κανονισμός, ναι, τελείωσε. Τελείωσε. Εσύ ούτε χάρτινο θα, είχα, τον έλεγε, δεν θα τον έλεγε. Ούτε χάρτινο. Ούτε πύργινο θα το έλεγε. Σωστά. Σουσαμένιο θα το έλεγε. Είδε τη λύνη το ΒΑΡ. Τι είναι? Είδε τη λύνη το ΒΑΡ. Σωστά. Εγώ λέω αν ο Βαρύτης εσένα, θα το λοιπόν, βάζει, στο, ναι, περσινό μάτς του ΠΑΟΚ με την Άγια. Λες εσύ. Δεν σε συνέφερε το ΒΑΡ. Λες εσύ. Λέω εγώ. Ναι, εγώ λέω ότι θα πήγε και θα έλεγε σέντρα. Στα σέντρα, αγόρι μου. Στα offside με τον Ατρόμητο. Δεν θα σε συνέφερε. Εντάξει, αντί για ένα 4-1-3 θα κέρδισε. Στο τελικό κυπέλο που κέρδισε 2-1 την ΑΕΚ, δεν σε συνέφερε το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ δεν θα με συνέφερε. Γιατί θα το βλέπω ότι ήταν 1,5 μέτρο offside και θα το. Δηλαδή μη λέτε το ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ. Ναι, παρόλα αυτά που λες εσύ με δικιά σου ότι δεν με συνέφερε, εγώ φωνάζω ω ΠΑΟΚ και εγώ, η ομάδα φωνάζει και λέω θέλω το ΒΑΡ. Εντάξει. Θα λύσουν προβλήματα. Οι Αργιανοί θέλουν ξένο διαιτητή παραπείτε, ότι έχουν δίκιο να πούμε. Ναι. Δεν είναι σωστό. Αυτό το έχει αναλύσει, το έχει πιάσει από μια άλλη οπτική γωνία. Θέλω ΠΑΟΚ το ΒΑΡ, θέλω ΠΑΟΚ το ΒΑΡ. Το ΠΑΟΚ γιατί δεν το συμφέρει το ΒΑΡ, έχει ξοδέψει εκατομμύρια για τις δημόσιες σχέσεις. Κοίταξε, κοστί. Και εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει 30 πρωταθλήματα σερί με offside, με λαβαβα απέναντι. Δεν έχει πάρει τίποτα. Ας είχε ο ΠΑΟΚ. Άλλοι τα έπαιρναν. Μισό λεπτό. Ας είχε ο ΠΑΟΚ μεγαλομέτωχο σαν το Σαββίδι 30 χρόνια. Δεν τον είχε. Θα έπαιρνε 10 πρωταθλήματα. Θα έπαιρνε. Συμφωνώ. Δεν φταίμε εμείς άμα είχε δηλαδή τον Παντελάκη που δεν είχε μαντήλι να κλάψει και το γούμενο και τον παγόνι να πούμε. Δεν φταίμε εμείς που δεν τον ήρθε εδώ το Σαββίδι στο 8, το 9 και τον είπανε φύγε, δεν σε θέλουμε. Ποιο δεν είπε φύγε, δεν σε θέλουμε. Τότε ο Κατσαρής, δεν ξέρω ποιο ήταν τότε πάλι. Ο Κατσαρής και ο κάθε Κατσαρής. Και οι άλλοι στον Άρη που ήρθε ο Σαββίδης, λέει ήρθε αυτός ο απατεώνας να μας φάει το γήπεδο. Είχανε τότε μαζευτεί πολύ μαζεμένοι. Τα πρωτοσέλιδα του κυρίες και κύριοι, ναι, τα έχω κρατημένα εγώ στο υπόγειο, ναι. Τα λέγανε, μια μέρα γελάσουμε. Ποιος είναι αυτός ο Σαββίδης, ναι, και τα λοιπά. Μόλις άρχισε να τους λαδώνει ο Σαββίδης το αντεράκι τους, έγινε καλός ο Σαββίδης. Ναι, γιατί ο Σαββίδης τον αγαπάνε επειδή τα δίνει. Ναι. Εντάξει, και πάλι αυτά που δίνει με την αγάπη που παίρνει,
Δηλαδή αυτό που λέμε δίνω παίρνω, παίρνει πολύ λιγότερα. Σε σχέση με αυτά που, ναι, που δίνει. Γιατί ας πούμε το Ζαγοράκι που είναι εξής, τον κάνατε Θεό. Α, εξής τον έκανε, ναι, στο Ζαγοράκι. Με το βιολίδι, σουβλάκια, σουτζουκάκια. Τον έκανε εξής, ναι. Ακούει δηλαδή, Φόδωρας, ναι. Δεν ξέρω, μας ακούει έμαθα. Ναι, μας ακούει, μας ακούει, ναι, έμαθα. Ωραία. Δηλαδή είναι και το θέμα τι εκπέμπει και η μάπα σου, να πούμε. 100% ναι, αυτό ισχύει. Η μάπα του Σαββίδη. Δεν είναι η γλυκιά η μάπα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Να πει γιατί. Γιατί εσύ, πατερούλη, που κοντά δεν τον είδε. Σαν πατερούλη δεν είναι. Μια χαρά. Δεν πάει να κάνει η μάπα. Σαν τον παπαστρού που είναι. Προστατεύει όλα τα στρουβάκια είναι. Μια χαρά είναι. Από κύριε, η μάπα του δεν, ναι, αγαπιέται, ρε, καταλαβαίνεις. Μια χαρά αγαπιέται. Εμείς παοξείς μια χαρά τον αγαπάμε. Βρε, άμα σου δώσει 10 δραχμές, ναι, τον αγαπάς για 3. Ναι. Ο άλλος σε έτρωγε 2 και τον αγαπούσε για 10. Το καταλαβαίνω. Του Ζαγοράκι λες. Λες δηλαδή ότι του Ζαγοράκι δεν θέλω έτρωγε 2 και 2. Του Ζαγοράκι δεν έτρωγε. Όχι, όχι. Παράδειγμα φέρνω. Ναι, άσχετο παράδειγμα. Δηλαδή, ναι, το μείον 2 μπορεί να του δώσει συν 10. Ναι. Α, γιατί η μάπα του μετράει. Ο Τσίπρας δηλαδή. Ναι. Α, παράδειγμα, ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Τι τον σας αγαπάμε. Έχει... τι τον κάνετε. Α, δεν αγαπάμε τον Τσίπρα του τώρα. Τσίπρα η μάπα. Άμα βγει έξω οι 8 στου 10. Α, τι Τσίπρα, λένε. Τον έτο έκανε όχι. Τι λένε, τι λένε. Α, Τσίπρα, τι... τα μνημόνια. Μόλις, ναι, έρθει τώρα οι εκλογές. Ναι. Μόλις έρθουν οι εκλογές. Ποιος θα βγει. Ο Τσίπρας θα βγει. Ο Τσίπρας λέει. Ξέρεις γιατί θα βγει ο Τσίπρας. Αφού ο άλλος λέει στις δημοσκοπήσεις μπροστά. Λέ, ο Κούλης που το λένε. Εγώ παίρνω 10 φράγκα και δίνω στις δημοσκοπήσεις. Α, α, κάνουμε μαμουνιές. Μάλιστα. Οι δημοσκοπήσεις, ναι, τώρα, ναι, στην Ελλάδα, ναι, οι δημοσκοπήσεις. Ναι, ναι, ναι. Εγώ έκανα στο λαϊκό δικαστήριο. Τι έκανα. Στο rapto.gr. Ναι. Λοιπόν. Έχω 50% αποχή, Τσίπρας μαζί με Μητσοτάκη δίπλα-δίπλα, καμένος ελάχιστα κτλ. Χρυσή αυγή πεσμένη, κουκουέ. Πόσα άτομα ψήφισαν. 1200 άτομα. 1200. Βέβαια, από όσο έχω αντιληφθεί, εγώ βλέποντας. Ναι, βλέποντας. Ναι, βλέποντας εγώ το ακροατήριό σου. Και το, ναι, βλέποντας το ακροατήριό σου, εσύ έχεις φτιάξει πολύ λαϊκή μάζα. Έτσι, γιατί το ακροατήριό σου, να ξέρεις, είναι λαϊκή μάζα. Εγώ είδα. Έκοψα κίνηση. Εσύ τι είναι λαϊκή μάζα. Δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν και άλλοι όμως. Τι θες δηλαδή, του ηγόμενα του Μασού, την αρθή. Να έρθει η ηγόμενα του Μασού. Να έρθει, ας πούμε, στο λαϊκό δικαστήριο, ξέρω εγώ, ο πρέσβης της Αμερικής. Όχι, όχι. Τη λαϊκή μάζα θα έρθει. Τη λαϊκή μάζα θα έρθει. Και υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να ψηφίσουν το πιο πάνω. Η Αφακατέ, μπορεί να είναι άλλη. Τα Αφακατέ, το 90% ψόφι στην πείνα, αν υπάρχει Αφακατέ. Ναι, δεν έχω. Λοιπόν. Είναι, εδώ λέγαμε για το φίλο μας, τον φίλο μας. Το Δημοσθένη, το. Πώς το λένε, το Βαρθάκι. Πόσο... Είμαι λέει Πινό Βιβέρ. Πινό Βιβέρ. Πινόν Βιβέρ είσαι, λέω. Πινόν Βιβέρ. Εμείς τότε. Είναι φίλος μου. Αδερφός, αδερφός, αδερφός. Έτσι, πριν 25 χρόνια στο Κανκάν πηγαίναμε, χορεύαμε. Ράσε τι έκανες, του λέω. Πριν... Τώρα τι κάνουμε. Τώρα υπάρχει. Εντάξει, έτσι είναι η ζωή, ρε Κωνσταντίνε. Τώρα ακούγονται κάτι ήχη εκεί πέρα, δεξιά και αριστερά. Τι είναι, κονσέρτο, όχι, από την πείνα λέει. Παίζουνε μαντολίνο τα έντερα. Άστε ρε πέρα. Bon Viver τώρα και Bon Viver. Έχεις φράγκα. Bon Viver. Άσε το παραμύθρα. Bon Viver. Λοιπόν, Pinon Viver τώρα. Λοιπόν, Pinon Viver. Μαζευτήκανε χθες, τα είπανε, φάγανε, ήπιανε. Είπαν τη UEFA ότι δεν γίνεται να έχουμε σε όλα τα παιχνίδια ξένους διαιτητές. Δεν μπορούμε να τους βγάλουμε. Γιατί. Δεν φτάνουν οι διαιτητές. Δεν φτάνουν οι διαιτητές. Πρέπει να σφίξουν και στα πρωταθλήματά τους. Ναι. Κάποιοι θα περισσεύουν, κάποιοι όχι. Αυτό το κομμάτι θέλω ξένο διαιτητή που λένε όλοι οι Έλληνες. Ναι. Μεταφορικά δηλαδή. Μεταφέρεται στη ψυχή τους ότι ο ξένος είναι καλός. Τι σημαίνει αυτό. Αύριο μεθαύριο θα έρθει ο γαμπρός να παντρευτεί την Ευγενούλα. Ναι. Ξένος, να είναι καλός είναι. Να πάρουμε Τούρκο. Πάρουμε Φιλανδό. Ναι. Αφού Έλληνας είναι κακός. Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Κάτσε, κάτσε. Δεν ισχύει αυτό που λες. Ένα λεπτό. Ναι. Αυτό που περνάει. Είμαστε ελαμόγια. Είμαστε. Είμαστε κοπρίτες. Είμαστε. Είμαστε κλέφτες. Είμαστε. Ο ξένος είναι καλός. Είναι Ευρωπαίος αυτός. Ενώ... Το υποσυνείδητο λες περνάει αυτό. Περνάει στο υποσυνείδητο. Ναι, ναι. Ο ξένος είναι καλός. Έτσι όπως το θέτεις, 100% δίκιο. Ο ξένος είναι καλός. Δηλαδή... Ειδικά στο νεαρό, τον πιτσιρίκο 8-9-10, μπορεί να κάνει ερώτηση. Γιατί φαίνουν ξένους διαιτητές, μπαμπά. Ναι. Γιατί οι δικοί μας δεν σφυρίζουν καλά. Το τερματίσαμε το μοντέλο. Δηλαδή ο ξένος διαιτητής καλός. Πρώτα το φίλο σου, τον Καγκάτσι, το Βασίλη, ο οποίος είναι πανέξυπνος άνθρωπος. Τρομερός παράγοντας. Όταν ήρθε στην Ελλάδα. Και δεν έχει σχέση με τον πατέρα του, έτσι. Καμία σχέση. Ποιο. Παράγοντα του πάω. Πρόεδρο. Καλά, ο ένας είναι γάτα και ο άλλος είναι. Γιατί, μια χαρά είναι και ο άλλος γάτα. Απλά δεν είναι. Τι γάτα κάνει... τώρα, άμα τώρα θες να κάνεις μια δουλειά, ρε κυριαρέ, τώρα στο Θεό. Α, πρέπει να κάνουμε δηλαδή διαπλοκές. Διαπλοκές, ναι. Πάμε στην εφορία εγώ και εσύ τώρα. Ναι, ναι. Είμαστε επιχειρηματίες. Mm. Έτσι. Και θέλουμε να κάνουμε μαμουνιά. Α, πρέπει να κάνουμε μαμουνιά. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε. Ποιο θα πάρουμε στο αμάξι μέσα. Το Βασίλη. Τον μπαμπά, τον μπαμπά. Αυτά σου. Θέλουμε να κάνουμε μια δουλειά, α πούμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε μαμουνιά. Μαμουνιά θες όμως. Θες να κάνουμε μια δουλειά καλή. Σωστή δουλειά. Σωστή. Ναι. Να τον κάνουμε θα deal. Θα πάρουμε τον Γιώργο ή τον Ιβάν Σαββίδη στο αυτοκίνητο. Τον Ιβάν θα πάρουμε. Τον Ιβάν θα πάρουμε. Τον Ιβάν θα πάρουμε. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε τελικά. Deal εννοείται θα πάρουμε τον Ιβάν. Πάμε σε ένα match που παίζεται, ας πούμε, να πει ο Πάοκ στο Champions League ή να μην μπει. Ναι. Ή παίζουμε μπαράζ Ολυμπιακός Πάοκ στο Βόλο, στη Λάρισα. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Και είμαστε σε ένα ταξί μέσα. Εμείς. Εμείς οι δύο. Άλλον έχουμε.
Όχι. Τον Μπέο. Και το ταξί χωράει άλλον έναν. Άλλον έναν. Ναι. Άλλον έναν χωράει το ταξί. Ναι. Για ταξί. Είναι τετράδι. Είναι ο ταξιτζής. Εγώ, εσύ και άλλος ένας. Είναι σπορ το ταξί. Ναι, μ' αρέσει το ταξί αυτό. Καμπριολέ ταξί. Ναι. Και βλέπουμε στη στάση να πάμε. Μας λέει πρέπει να βρείτε προπονητή να πάμε να πάρουμε το μάτς. Ναι. Εγώ στο πίσω κάθισμα, εσύ στο μπροστά και είναι μια θέση δεξιά. Δίπλα σε σένα. Και στη στάση, βλέπουμε τον Μιρτσέα Λουτσέσκο και τον Ρασβάν. Ποιο θα βάλει μέσα το Ρασβάν θα πάρω, ρε. Το Ρασβάν να σε πω γιατί. Το Ρασβάν θα πάρω. Γιατί ο Ρασβάν έχει και το τηλέφωνο, ο Μιρτσέα θα είναι πάνω, θα τα βρουν. Θα πάρω το Ρασβάν γιατί και λίγο πιο λεπτό είναι και στυλάκι. Θα χωρέσουμε καλά σαν μάξι. Το ταξί χωράει 4 άτομα κανονικά και χοντρό και λιγνό. Α, του χωράει όλου. Εγώ τον μπαμπά θα έπαιρνα. Εσύ θα παίρνει τον μπαμπά. Έτσι. Εγώ θα έπαιρνα το ρακούν από την Ρουμανία θα έπαιρνα. Με αυτή τη μάπα. Ναι, άκου τη λέω πρώτο σέλιδο σήμερα. Δυναμή τη σχέση παιχτών Λουτσέσκου. Πρώτο θέμα. Ξέρει τι σημαίνει αυτό. Ξέρω, θα με πει ότι δεν πάνε καλά οι σχέσει. Ανάποδο θα με πει. Είδε πρωτοσέλιδο, δυναμή τη σχέση παικτών Λουτσέσκου. Μα εσύ αυτό. Ξέρει τι σημαίνει αυτό. Ξέρω τι σημαίνει. Βλέπει η ταβέρνα κάτι ζευγάρια που πιάνονται χέρι-χέρι. Εντάξει, άμα στα μέλια σου ξεκίνημα, εντάξει, λογικό είναι. Μετά αφήνουν τα χέρια σε τρει μήνε τα ξέρει, έχουν χωρίσει. Α, έτσι. Τα χέρι-χέρι, τα γλύφε-γλύφε. Τα... Καλά, παίζει το timing, ρε Κωνσταντίνο. Σου λέει τα ακούει αυτά. Στου πρώτου δύο-τρει μήνε και χέρι-χέρι είσαι και φιλή-φιλή είσαι και σάλιο-σάλιο. Η δημοσιοποίηση των καλών σχέσεων του Λουτσέσκου. Καλά, αφού δεν έχει και παίκτε. Ισχύει. Ναι. Εγώ μιλάω με δύο-τρει παίκτε, το ξέρει. Ισχύει το Λουτσέσκου. Ναι, είναι. Εγώ λέω δεν ισχύει. Εγώ λέω ότι ισχύει. Άμα ισχύει δεν θα το έχει πρωτοσέλιδο. Γιατί τι. Άμα έχει μια είδηση, γιατί με το βγάλει. Α, σε είδηση είναι αυτή τώρα. Λοιπόν, να τελειώσουμε λίγο με το τι είπαν χθες οι άλλοι δικοί μας. Τι είπαν, αλλά είπαν. Λοιπόν, είπαν ότι δεν γίνεται να έχουμε σε όλα τα ντέρμπι ξένου διαιτητέ. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό, δεν είναι κάτι καινούργιο. Σαν να λένε ότι. Δεν βγάλανε. ΣΑΕΚ... Δεν βγάλανε είδηση. Ναι. Όχι, όχι, βγάλανε. Έχουμε και άλλο θέμα. Άρη ΣΑΕΚ ναι. Μπορεί να μην έχουμε, παιδιά, δεν ξέρουμε τώρα. Αλλά είπαν ότι εάν ζητήσουν σε ένα παιχνίδι και οι δύο ομάδες έγκαιρα έναν ξένο διαιτητή, π.χ. ατρόμητο Λάρισα. Ναι. Θα το συζητήσουν με τους υπευθύνους και μπορούν να τους φέρουν. Λάρισα ΠΑΟΚ, Τρίπολη ΠΑΟΚ. Ναι. Εσύ τι θα έχεις, Έλληνα ή ξένο. Έλληνα θα έχεις. Ναι. Τη λούτσωσες. Γιατί ρε. Έτσι λέω. Θα με στριμώξουν λες. Ε. Λέω εγώ. Ναι, καλά λες εσύ. Εγώ ξέρω τι, που θες να το πας. Λεβαδιά ΠΑΟΚ θα έχεις ξένο. Ρε καλά λες εσύ. Καλά λες εσύ. Φυσικά. Καλά λες εσύ. Φυσικά καλά λες. Καλά λες. Όταν έχεις δει τα ματάκια σου στα πρώτα πέντε παιχνίδια, 5-5 να με κλέβουν goal offside penalty. Έτσι καλά λες. Ότι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Μόνο στα ντέρμπι θα την βγάλεις. Έχετε φτιάξει τώρα το πέπλο της δικαιολογίας έτσι και δεν πάρετε το πρωτάθλημα. Όχι, δεν έχει. Σας το κλέψαν πάλι. Κανένα πέπλο δεν έχει. Κανένα άλλο δει κανένα καζατζίκι. Απλά λέω ότι βγάλατε σωστά πρόεδρο, τα λες. Βγάλατε πρόεδρο της ΕΠΟ δικό σας. Πήρατε τις ενώσεις ναι. Και έχετε 7-8 διαιτητές και τους πληρώνετε εκεί πέρα στην ΠΑΕ. Δεν είναι 7-8. Για να κλαίτε. Α, το Τεβεκέλη και το Σαρενάδες. Όλοι του ναι. Καγκάτσι, τα ναι. Παιδιά ναι. Που φυρίζαν Ολυμπιακό τους μαζέψατε κάτσε, εκεί πέρα. Κάτσε φίλε, κάτσε. Δηλαδή τι άλλο, πρώτη αγωνιστική. Δεν έπρεπε να παίξει ο Αστέρας με 9 παίχτες. Ναι, έπρεπε να είναι γύρισε 0-0 όμως. Γιατί 0-0. Πέναλτι ανύπαρκτο. Δεν με έδωσε του Άρντα την αγωνιά. Σιγά, σιγά. Σιγά ναι. Δεύτερη αγωνιστική δεν με ακύρωσε γκολ. Ποιο γκολ σα ακύρωσε. Με τον Πανιόνιο. Κέρδισε. Α, τι σημαίνει. Κέρδι. Με τον Πανιόνιο στο 0-0 δεν με δίνει Μάρς πέναλτι ο διαιτητής. Τι πέναλτι δεν σε δίνει. Το κεφαλοκλείδωμα, τη λαβή που έκανε τον Τζιου Ζήτσου άλλο. Είναι πέναλτι. Με τον Ολυμπιακό δεν με κόβει τέτα τέτα το σάιτ καθαρό. Ποιο τέτα τέτα. Του Πρίγκοβιτς. Πότε έβαλε ότι τέτα τέτα. Προχθές με την ΑΕΚ. Πήρε την μπάλα και το έβαλε. Ακριβώς η ίδια φάση. Έβγαινε απλά από την άλλη πλευρά. Τον είδες που ήταν ο Πρίγκοβιτς έξω αριστερά. Με, έτσι πήρε την μπάλα και με την ΑΕΚ. Έξω δεξιά μέχρι, την πήρε. Μέχρι να κλείσει να μπει μέσα. Με το Μεριάκι, με τον Μιράντα, ναι, ναι, ναι. Με αυτά τα αργά τα πλοία. Βρε σημαδούρα θα του με κομμένα νύχια ξεκίναγε. Ναι. Μαύρο νύχι Επειδή ξεκίνησε φορτσάτος, κεράσω λίγο καφεδάκι, κεράσω μια μπουγατσούλα και στη μια μπουγάτσα θα πάρουμε και μια πίτα δώρο. Όλα αυτά φίλες και φίλοι και όχι μόνο και καφεδάκι και μπουγάτσα και πίτες με την καντίνα Pit Stop να μας συντροφεύει σε τρία μέρη της πόλης μας. Παλαιού σταθμού 36 δυτική είσοδος στα δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά, Οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα και να θυμάστε ότι μαζί με τον καφέ έχουμε δώρο και το νερό. Και στον πέμπτο καφέ ο έκτος θα είναι κούτρα τζαμπάντα. Λοιπόν, είπανε τίποτα, το τίποτα είπανε. Καλά, αυτό το ξέραμε. Δεν βγάλαμε καμιά είδηση. Ναι. Τους διαιτητές είπαν το βάρη, είπαν δεν μας έβγαλαν καμιά είδηση. Τώρα σαν τι θα πήγανε εκεί πέρα, φάγανε τα κουρασάν στο φάγανε. Φυσικά φάγανε κουρασάν, καραβίδες, φάγανε και σαγκού. Τα χρεώσαν σε σένα βλάκα εμένα. Και δεν κάνανε τίποτα. Και σε σένα. Και σε μένα. Και σένα σε ψήρισαν. Και σένα σε ψήρισαν. Τελείωσε, άσε το παραμύθι τώρα. Η UEFA, αυτά είναι λάγαμε να λέγαμε. Τέλος. Λοιπόν, πριν πάμε στη Σμαράγδα Μπασάκου, εντάχει γιατί πήρα και μηνυματάκι για τα χθεσινοβραδινά τη Ευρωλίγκα. Βλέπει Ευρωλίγκα μπασκετά, Κωνσταντίνε. Καλύτερα να δω Κωνσταντάρα με Παπαγιανόπουλο. Καλώς, Κωνσταντάρα. Θα δω Ευρωλίγκα. Ναι.
Δεν είσαι μπασκετόφιλο. Δηλαδή τι εποχέ που ήταν εδώ σε Θεσσαλονίκη το μπάσκετ, πάω κάτω. Έκλαιγα. Θα... Έκλαιγες, Έκλαιγα. Πού. Έλεγα πότε θα πέσει κανένα αεροπλάνο με αυτού όλου. Αλήθεια, λες. Να πάει το ποδόσφαιρο δηλαδή, πάνω. Δηλαδή Πέμπτε, Τετάρτε, Σαββατοκύριακο. Δηλαδή 80 το ποδόσφαιρο πέρασε μεγάλη κρίση. Εννοείται, δεν υπήρχε ποδόσφαιρο. Υπήρχε μόνο το μπάσκετ. Οι Μοδάτη βρήκαν εκεί τον Γκάλι με τον Μπάσκετ. Γκάλι, ανάγκη πρέπει. Στον Ουρακοτάγκο εκεί πέρα και του άλλου του ψηλού του βρήκαν να κάνουν. Ναι, αλλά έφεραν τρόπε αυτοί. Έφεραν παγκόσμιο, ευρωπαϊκά, ξανά μανευρωπαϊκά. Με Αμερική κερδίσαμε. Έκαναν διαφορά. Πα σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο εκπληκτικό. Τρώ, πίνει, κάνει και τα λοιπά. Και στο τέλο σου λένε να σου φέρω και ένα γλυκάκι. Ναι. Το μπάσκετ είναι το γλυκάκι, ρε φίλε. Ωραίο είναι το γλυκάκι. Εμένα μου αρέσει το γλυκάκι. Χωρί γλυκάκι στο τέλο θα μα φέρουν κανένα παγωτό. Με κέικ, σοκολάτα. Μετά κουμπό στο παντελό. Έταξε κουμπό μετά. Λοιπόν, Τσέσεκα Μπαρσελόνα 95-75. Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού, έστω και δύσκολα 89-84 τη Μακάμπη. Μπάγεν Εφές 71-90. Και η Ρεάλ με την Ταρουσάφακα 109-93. Σήμερα έχουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Παίρνουμε ανάσες, δίνουμε σκυτάλη, Μαράγδα Μπασάκου με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερο ημίωρο πάντοτε εδώ, Rap and Cool. Η Wit Vision είναι ένας νέος τρόπος να βλέπετε αθλητικά για να απολαμβάνετε τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σας και στις ευρωπαϊκές μάχες του μπάσκετ. Αποκτήστε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Win στο 13800 ή στο win.gr κάθετος Vision και δείτε μέσα από τα κανάλια Nova Sport τις ευρωπαϊκές μάχες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Σήμερα μετά τον Παναθηναϊκό ρίχνετε σε ευρωπαϊκές μάχες της Ευρωλίγκα και Ολυμπιακός απέναντι στην Χίμκι. Μην χάσετε το συναρπαστικό αγώνα στις 8 στο Nova Sports 1 High Definition από την Wind Vision. Rap and Cool θα μπορούσε να είναι και Cool and the Gun. Μην τα λες αυτά, ρε. Τι να μην τα λέω, ρε Κωνσταντίνε. Τι να κάνουμε, ρε. Πάνε απάνω και λούστους. Πάρ το όπλο σου και πυροβόλα. Δεν γουστάρω, ρε, απάνω να πηγαίνω. Πάμε παρακάτω. Καθόλου δεν γουστάρω. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με διεσογραφή. Είπαμε για το χθεσινό meeting. Είπανε, φάγανε, δεν βγαίνει, ρε αγόρι μου. Ναι. Κάτι το οποίο είναι άνοστο, ανάλατο, δεν το βγάζεις τώρα στη βιτρίνα. Ναι. Δηλαδή, αν είχαμε εστιατόριο, θα με έβγαζες να πούμε πατάτες βραστές. Ναι, αλλά είναι το πιο φρέσκο φαγητό. Πατάτες βραστές έκανα τελευταία. Τι να κάνω. Αυτό πρέπει να μάθω. Άμα βάλεις πατάτες βραστές στη βιτρίνα, ναι, ούτε οι γάτες οι πεινασμένες δεν θα βγουν. Άσερε τώρα. Θα οι γάτες. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Σήμερα περιμένουμε. Τι περιμένεις. Το Μαουρίσιο να μάθουμε τι θα πει η, τι, η μαγνητική. Φοβάσαι να πας στο Χαριλάο χωρίς το Μαουρίσιο. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Τότε τι σε νοιάζει πρώτο σε το Μαουρίσιο. Μαουρίσιο, κοίταξε. Ο καλύτερος για τον Νουάρδα δεν σε έλεγα τίποτα. Για τον Μαουρίσιο θα σου πω ότι δεν έχω άλλο να πω πίσω. Ναι, μπράβο, επειδή έχετε έλλειψη στα χαφ. Φυσικά. Μεγάλη. Ναι, βέβαια. Ναι. Και ο Μαουρίσιο τα τελευταία δύο μα πήρε τα πάνω του. Ο Μαουρίσιο είναι πάρα πολύ καλό. Εξαρτάται τα τελευταία δύο μα. Είναι πολύ καλό. Κάνει τη δουλειά που δεν κάνει κανένα άλλο. Όταν δεν το βάλει παίκτη να τον πρεσάρει λίγο απάνω, καλό είναι. Στη Ρωσία επάνω ήταν στα 7 μέτρα ο αντίπαλος και ήταν πολύ καλός. Άμα τον πρεσάρεις λίγο, τον βάλεις εκεί κάνα γορίλα. Ποιος τον πρεσάρει εδώ. Τον πρεσάρει ο Σιώπης, ο Μπάσα. Ποιος Σιώπης. Τον πρεσάρει ο Σιμόες. Τον Μπάσα, μα τον πρεσάρεις τελείωσε. Για τον Μπάσα πες τα αυτά. Τον πρεσάρει ο Καμαρά, τον πρεσάρει ο Γιγέρμα του Ολυμπιακού. Τον πρέσαρ και τι έγινε. Ποιος είναι τον πρέσαρ. Τον πρέσαρ ο Καμαρά. 0-1. 0-1. Δεν έχει σημασία. Αυτό που έγραψε μετράει. Το κοντέρ. Ναι, το κοντέρ. 0-1. Πάρε στο Καριλάο, βάλε τρία. Όταν έκανα 2-1 και έπαιζα μπαλάρα, με λέγανε πότε έπαιξε μπαλάρα. Το 2-1 με Τζάλμα κάπως που έκανα τα τέτα τέτ. Στο Καρεσκάκης. Με είπε κανένα ότι έπρεπε να κερδίσω 2-5. Ναι. Όλοι με λέγανε φεύγει στο τρίμπαλο, έχασε, μη μιλά, γεια σα, ναι. Εκεί βρωμούσε χωριατήλα πάλι. Έκανε ένα Ολυμπιακό με μια τετράδα άμυνα στο κέντρο του γηπέδου στα 50 μέτρα ο ένα μπακ από τον άλλον. Ναι. Έβγαλε το τετατέτ, το έχασε, εντάξει, και τι έγινε. Όμω τετατέτ, και άλλε ευκαιρίε. Εκεί ήταν το κραυγαλαίο, ωραία, ήταν εκεί. Έτσι. Και λοιπόν, εκείνο τον μπάζε, δηλαδή το βάζει ίσα με το προχθεσινό που σε έβαλε μέσα στα δίκτυα Ολυμπιακό. Έβαλε και να εγώ αυτό που έχει άγκολου μπροστά ρε Κωνσταντίνα, αφού έχει άγκολου. Χασάν και δεν συμμαζεύεται. Πού πα. Και δυο τα εξτρεμ και ο Λάζαρο ξεδημασμένο που τα βάζει ξεδημασμένο. Τελείωσε. Ναι. Τώρα που πες Λάζαρο, είδα μια φωτογραφία στο Facebook με αεξί ο οποίο έχει πάει στο ΑΚΑ και φοράει φανέλα Λάζαρο. Πώ τον τουλούμια σαν αυτόν δηλαδή φορά τη φανέλα του Λάζαρο. Είναι δυνατόν να πας στο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός και να φοράς φανέλα αεξής του Λάζαρου. Ναι, σωστό. Είναι σαν να φορούσε σε πάω Κάρης, πάω Ξής στο μπάσκετ φανέλα Παναγιώτης Φασούλας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί να μην φοράει δηλαδή. Καλά, ο Φασούλας τώρα που το λέω κιόλας και η γλώσσα μου πιπέρι στο στόμα. Τι σας έκανε ο Φασούλας. Προδότης. Γιατί προδότης. Γιατί προδότης. Μας πούλησε, πήγε κάτω, έγινε και κάτω που Σπειραιά, μια χαρά, όλα καλά. Έπαιρνε τα 500 εκατομμύρια. Ο Ορφανός ήταν προδότης. Ποιος Ορφανός. Ο Κώστας. Όχι. Γιατί όχι. Άλλες εποχές. Άλλες εποχές, όπως το λέω. Δεν παίρνανε τα λεφτά πέρα. Ο Αχιλλέας Ασλανίδης ήταν προδότης.
Άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Δηλαδή ο Φασούλας τώρα να έρθει και μας πλακώσει το ξύλο, θα έχει άδικο. Ο Φασούλας, ναι, έπαιρνε, ξέρεις τι λεφτά έπαιρνε στον ΠΑΟΚ. Αφού έπαιρνε παραπάνω. Αν του δίνω παραπάνω, κάτσε, συζήτησε. Ρε, ναι. Τερζανίδη θα προδότη. Άλλες εποχές το ξανά. Δεν απαντάει τώρα. Ρε φίλε, τότε πέρανε ψυγείατη για λεφτά. Ναι. Πέρανε πλυντήριο πια το. Ο Γούναρης ήταν προδότη. Ο Γούνα δεν το συμπαθώ, ναι, δεν το συμπαθώ. Α, το και, ο Νοτρεζανίδης δεν ήταν. Δεν το συμπαθώ. Το Ορφανός ήταν προδότης. Όχι. Ο Αναστασιάδης ήταν προδότης. Όχι. Γιατί όχι. Ήταν άλλες εποχές. Γιατί δεν έμεινε στον ΠΑΟΚ αφού είναι ΠΑΟΚΣΙΣ. Τι, με... τι είναι, δεν είναι ΠΑΟΚΣΙΣ. Αφισβητείς το ΠΑΟΚ στην τηλίκη του. ΠΑΟΚΣΙΣ δεν ήταν. Είναι. Γιατί πήρα από τον Βαρδινό Γιάννη τα λεφτά. Εντάξει, πήγε ρε φίλε, στο τέλος. Στο τέλος, όχι στην ακμή. Στο τέλος πήγαν όλοι αυτοί. Και παρακμή, ρε. Στο τέλος πήγαν αυτοί. Ποια τέλος, να σου πω εγώ πότε πήγανε. Τερζανίδης πήγε 26 χρόνων, 27. Ναι. Αυτή ήταν 10 χρόνια του μεταξύ στον ΠΑΟΚ. 26-27 πήγε ο Τερζανίδης. Ναι. 25 πήγε ο Ορφανός. Ναι. Έτσι. Πόσοι πήγαν. Μετά από 10 χρόνια αποκλείται 25 να πήγε. Γιατί ναι, είχαν συμβόλαια 7 ετίες, 8 ετίες. Ο Γεωργιάδης, ο Γεωργιάδης που τον έχετε, τον μαζέψατε. Ναι, είναι προδότης. Γεωργιάδη, ναι. Α, είναι προδότης. Προδότης. Όντως σε συμφέρει, ναι. Είναι προδότης. Φασούλας είναι νούμερο 1, δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα. Φιλετίδης είναι προδότης. Ο Κάς είναι προδότης. Όχι. Όλοι αυτοί δεν προδότησαν και ο Φασούλας. Άντε ρε τράβα πιο εκεί πέρα να πούμε. Α, είσαι φασουλικός αυτό. Όχι. Τα μούτρα του δεν μ' αρέσουν. Ναι, αλλά ο Παναγιώτης Φασούλας ξεκίνησε. Να, ήρθε ο άλλος εδώ. Ήρθε από εδώ από Θεσσαλονίκη, ήταν στον ΠΑΟΚ γέννημα θρέμα. Αυτή δεν ήταν κανένας γέννημα θρέμα. Βενετίδηδες, ο Κάδες και δεν συμμαζεύεται. Έλα ρε Κωνσταντινίδη. Ο μόνος, μισό λεπτό. Ο μόνος ο οποίος ήταν δάτος με αρχή μπροστά ήταν ο Σαράφης. Ο οποίος στα 28 του, στα 27 του, συγγνώμη. Ψέματα. Ναι. 29 σταμάτησε την μπάλα. Στα 26 του το ζήτησε ο Μπάρλος με τριπλάσιο μισθό από τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και είναι ακόμα στον ΠΑΟΚ. Και δεν πήγε. Ναι, γι' αυτό και είναι στον ΠΑΟΚ. Χωρίς να έχει τεχνογνωσία, τον έχετε στον ΠΑΟΚ και του δίνετε μεροκάματα. Δεν έχει σημασία, ναι. Γι' αυτό, γιατί είναι. Χωρίς τεχνογνωσία. Πετσί, ΠΑΟΚ. Τώρα είναι ο Φασούλας προδότης. Και πέσω εσύ ότι δεν είναι. Εγώ λέω αν είναι προδότης ή και ο Τερζανίδης. Ή και ο Κούδας που πήγε 20 χρόνων, 2 χρόνια στον Ολυμπιακό προδότη. Σιγά μην έκανε καμιά πενταετία. Ακούδω τι 2 χρόνια. Ακούδω 2 χρόνια τα έκανε ο άλλος ο Αθεόβουγος. Τι 2 χρόνια. Από το 66 μέχρι το 68 ήταν στον Ολυμπιακό. Πού έχει συμμετοχή στον Ολυμπιακό. Δεν μπορούσε να έχει γιατί ο ΠΑΟΚ φώναζε. Α, φώναζε ο ΠΑΟΚ. Ήσασταν καλά με τη Χούντα. Α, και άμα δεν ήταν η Χούντα θα ήταν τώρα πάπλουδο στον Ολυμπιακό. Αν λοιπόν ο Φασούλας προδότης και ο Κούδας και ο Τερζανίδης και ο Αναστασιάδης και ο Ορφανός και οποιοδήποτε πήγε. Άστε το παραμύθι με τον Φασούλα. Ανόμια όλα στα παραδείγματα. Όταν ανοίξουμε γραμμές. Θα ανοίξουμε, ναι, ναι. Όταν θα ανοίξουμε γραμμές. Εσύ έγινε το Φασούλα με τον Κούδα. Πες ότι έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Φασούλα. Το ίδιο. Ποιο είπε Σαράφη. Φασούλα Αναστασιάδη. Ο Σαράφης έμεινε, σου λέω. Και σαν Φασούλα Τερζανίδη. Ο Τερζανίδη. Ναι. Ο Αχιλέας ο Ασλανίδης. Γιατί δεν έμεινε και πήγε στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν προδότης. Στο ποδόσφαιρο δεν ήταν. Θα ξέρεις ότι είχαν λέω... κάτι περίεργα συμβόλαια. Κάτι 7 ετία. Πιάσε τα συμβόλαια, ρε. Τα συμβόλαια. Τι σχέση λεφτά έχει ο ένας με τον άλλον. Η λεφτά ήθελε. Ο άλλος ανανέωνε κάθε χρόνο και έπαιρνε αυτό. Λεφτά... 500 εκατομμύρια. Λεφτά παραπάνω έπαιρνε ο ένας. Λεφτά παραπάνω έπαιρνε και ο άλλος. Άντε το παραμύθι σας με τον Φασούλα, σταματήστε το. Και οι άλλοι είναι παλέμαχοι και τους μαζέψατε στον ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό. Τι είναι. Ορφανό, το μαζέψατε. ΠΑΟΚ ήταν. Το μαζέψατε. ΠΑΟΚ ήταν Ορφανός. Γιατί πήγε στον Ολυμπιακό. Πήγε, έκανε. Ήταν ΠΑΟΚ ο Γούναρης από την Νεάπολη. Δεν ξέρω αν ήταν. Πράστε τι ήταν. Ο Γούναρης από την Νεάπολη. Δεν ξέρω αν είναι ΠΑΟΚ. Δεν ξέρει. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρει. Όχι, αυτά που βγαίνει και λέει. Τερζανίδη δεν ήταν ΠΑΟΚ στην Καβάλα. Τι ήταν. ΠΑΟΚ ήταν. Καβάλα. Γιατί πήγε στον Παναθηναϊκό. Επήγε στο τέλο καρδιά. Γιατί. Επήγε μεταγραφή στο τέλο καρδιά. Λεφτά το δίνανε. Το δώσανε, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Στο τέλος καριέρα σου πήγε, δεν πήγε στα τουζένια του. Εγώ αυτό σου λέω. Ζένια ο άλλος έφυγε από εδώ, 22-23 χρόνια στα καλύτερα. Ο Κούδας ποτέ έφυγε, ρε. Ο Κούδας δεν έπαιξε στον Ολυμπιακό ποτέ. Έφυγε. Ρε πήγε. Πήγε και απήλθε, ήρθε. Πήγε, απήλθε, ποιος τον έφερε. Ο Κούδας ήρθε μόνος. Ποιος ήρθε μόνος. Τι, ποιος ήρθε. Ποιος ήρθε μόνος του. Είπε, έβαλε ο Πατακός και ο Μακαρέζος και ο Ασλανίδης που ο οποίος ήταν παοξής εδώ από τα Μουδανιά ναι. Και τον γύρισαν πίσω. Αλλά άστε έπαιξε, το παρα... ναι, αλλά δεν έπαιξε. Γιατί τον είχατε στην πείνα τον Κούδα, δεν του δίνατε λεφτά τον Κούδα και ο άλλος τον έδινε. Τι να κάνουμε, δηλαδή προδότησε ναι, ο Κούδας, πίναγε ο Κούδας. Αυτό σου λέω. Λοιπόν, το Φασούλα τον δίναμε και εμείς, αυτό σου λέω. Αυτό το παραμύθι με τον Φασούλα, ναι. Σταματήστε το. Σταματήστε το. Γιατί έχετε, το Φασούλα τον δίναμε μαζέψει. 300 εκατομμύρια κάθε χρόνο εδώ, Βεζιτζής. Μάτωνε κάθε χρόνο. Ας μάτωνε, δεν με νοιάζει. Οι άλλοι δεν τους δίνανε τίποτα, αυτό σου λέω. Καημένε τώρα, πάνε στα άλλα θέματα τώρα. Θα πάμε στα άλλα θέματα. Μαζέψατε όλους που φύγανε στην Αθήνα, τους μαζέψατε πίσω και σε φταίω Φασούλας τώρα. Όλους τους μαζέψατε πίσω. Γεωργιάδηδες, Ορφανούς. Τι μη δεν έχετε μαζέψει να πούμε. Ορφανούς. Λοιπόν, Παναγόπουλος Λάκης. Τι Λάκης. Νικητής. Τι νικητής. Στο Star Cinema. Τι είναι αυτό. Να πάει να επικοινωνήσει με τη γραμματεία. 90-90-90. Παναγόπουλος Σάκης να πάει να επικοινωνήσει Λάκης με τη γραμματεία. Λάκης. Σάκης λες τώρα. Σάκης, Λάκης. Λάκης ή Σάκης. Παναγόπουλος Λάκης. 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 Ναι. Το Λάκης τι σημαίνει Λάκης. Από στο Λάκης.
Μπορεί να το είναι και ο Βασίλη. Μπορεί και ο Βασιλάκης, ναι, μπορεί και ο Βασιλάκης. Θα πει Λάκης. Υπάρχει εδώ άντρας, θα τον λένε Λάκη. Πώς δεν υπάρχει. Ποιο είναι δυνατό. Θείος μου, Λάκη τον φωνάζω. Λάκη τον φωνάζω. Λάκη. Ο Λάκη, Λάκη, ξέρεις τι είναι Λάκη στα αγγλικά. Τυχερός. Ωραίο, είναι μια χαρά. Λάκη. Ίσο τυχερός δηλαδή, Λάκης. Ναι. Τα μισά σκυλιά τα είναι μικρά, σαν το Λάκη, σαν το Λάκη το λένε. Καλά, άντε να σε λένε Λάκη 25 χρονών, 30. Λάκη. Να πας 60 χρονών, σαν ναι. Το Λάκη τον Πετρόπουλο και τώρα ακόμα Λάκη. Λάκη, γιατί ρε φίλε. Άντε, δεν σ' αρέσουν το Λάκη. Λάκη. Δεν τον αρέσει το ένα, δεν τον αρέσει. Όλα σε φταίνε ρε φίλε. 65 χρονών. Όλα σε φταίνε ρε Θεόφοβε. Πάμε, όλα. Παρακάτω, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στον Άρη είπαμε για τον Πάο και τον Μαουρίσιο. Ξεκίνησε ο Μαουρίσιο και καταλήξαμε στο Βασούλα, έτσι. Λοιπόν, είπαμε για τον Μαουρίσιο, περιμένουμε τη μαγνητική σήμερα. Ο Μπούζος εδώ με στέλνει μήνυμα. Τι σε λέει. Ο απλήρωτος προπονητής Αναστασιάδης έκανε προσφυγή σε Πάο, σε βάρος του Πάο, ζητώντας τον υποβιβασμό. Ορίστε. Α, δικό σου είναι και ο Τζόρτζι. Όχι, δεν είναι δικό μου. Ναι. Δεν είναι δικό μου. Αλλά δεν μπορεί να λες τον έναν προδότη και άλλους 50 να τους λες καλά κάνανε. Δεν γίνεται. Ναι, ο καθένας είναι μια διαδρομή όμως, φίλε. Αυτό σου λέω. Ο Φασούλας δεν πρόλαβε να. Ξέρεις ναι. Γιατί. Ναι, γιατί. Ας το πω το έργο τώρα. Πέσω. Να πέσουν τα τσιμέντα. Οχ. Κατηθείτε τσιμέντα. Όταν πήγε ο Φασούλας στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Ο Πάοκ διεκδικούσε πρωταθλήματα. Ναι, ακριβώς. Ενώ τα φύγαν οι άλλοι, βγαίνατε τέταρτοι. Α, μπράβο. Και, και λέγατε ότι σας κλέψαν το πρωτάθλημα. Α, μπράβο. Άντε λοιπόν. Όταν λοιπόν βγαίνατε τέταρτοι και λέγατε σας κλέψαν το πρωτάθλημα. Έφευγαν οι μάγκες από εδώ πάνω και ναι, πήγαιναν εγώ στην τότε με Φασούλα όμως χτυπούσα πρωτάθλημα και φεύγει ο άλλος και πάει κάτω στον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν τα ναι. Πρωταθλήματα τότε δεν τα χτυπούσατε. Α, δεν ξέρω, τότε ήμουν αγέννητος, ρε φίλε. Εσάς διαβάζω. Γιατί ο μύθος, ακούω. Γιατί ο μύθος είναι ότι σας κλέψαν τα πρωταθλήματα. Δεκαετία 70. Ναι, άμα, όχι δεκαετία 60. Άμα σας τα κλέψαν και αυτοί οι προδότες είναι. Μας τρελάνετε. Τι ναι. Τηλέφωνο είναι αυτό, ποιος είναι. Ο Αχιλλέας Ασλανίδης. Έλα να παρεύει τώρα. Έλα εδώ τώρα. Μπες στον Αχιλλέα. Έλα Αχιλλέα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Να τα βάλουμε όλα στη θέση του. Συμφωνώ σε πολλά που λέει ο Ραπτόπουλος, ναι. Αλλά πρέπει να ακούσετε και εμένα. Πάμε! Γιατί μπήκα πάμε, τη λέξη προδότης. Ναι. Λοιπόν, ο Ραπτόπουλος έχει δίκιο. Αυτοί οι παράγοντες όλοι που ήταν αναβιασμένοι στην Αθήνα και με απειλές και με σουκουμούκου που τα λέει και σουκουρούκου, δεν πληρώναν τους ποδοσφαιριστές. Κάτσανε στο διακανονισμό, δεν πληρώσαν τα λεφτά που τα πιο μικρά μεροκάματα. Τα οποία ζητήσαν οι παίκτες στην οκταετία, δωδεκαετία. Αυτό ήταν ένα παιχνίδι μεταξύ παραγόντων, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία αφού καταργήθηκε ο νόμος της Χούντας του Ασλανίδη, ότι δεν θα κατεβαίνει κανένας από τη Λάρισα και κάτω. Γι' αυτό και είχαμε και πολύ καλές ομάδες στο βορρά. Λοιπόν, ο Ραπτόπουλος έχει δίκιο. Δεν μπορεί τον Κούδο να τον έχει φυλακισμένο και να τον έχει στη δίαιτα όταν του δώσανε σπίτι. Του κάνανε μαγαζί, του δώσανε δουλειά, τον είχαν στο δημόσιο. Αχιλλέα, άσε για τον Κούδα, για σένα μίλα, γιατί για σένα μίλησε. Είπα για όλους. Ναι. Έρχεται η σειρά μου. Για όλους ναι. Ρώτησα. Άσε τον Γιώργο. Ναι. Γιατί να είναι οι άλλοι καλοί και ο άλλος ένα προδότη. Ακούστε. Υπήρχαν άνθρωποι που κάνανε εξώδικα. Υπήρχαν άνθρωποι όμως που φύγανε στην Αθήνα γιατί δεν τους δώσαν τα λεφτά και χρησιμοποιήσαν το εξώδικο. Εγώ σε ένα Εγώ, αν είναι δυνατόν. Ένας ποδοσφαιριστής στην αξία μου. Από τη στιγμή που είχα παραγκοληθεί σε όλους τους τομείς, με τιμωρήσανε 10 αγωνιστές χωρίς να φταίω και με είχαν θεονίστικο. Είδα λοιπόν, διαπραγματεύτηκα εγώ ο ίδιος τη μεταγραφή μου, γιατί επαγγελματικά και ποδοσφαιρικά στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να ζήσω. Γιατί ήμουν ο αναξικός, ήμουν αυτός που έλεγα την αλήθεια, ήμουν αυτός ο οποίος φώναζε στα πολιτήρια και επειδή τα πολιτήρια είχανε πολλά μικρόφωνα και μεγάφωνα, τα ξέραν όλοι οι παράγοντες. Ήταν λοιπόν να απαλλαχθούν από τον Ασλανίδη. Και επειδή εγώ διαπραγματεύτηκα, δίνοντας 7,5 εκατομμύρια τον κύριο Παντελάκη, τον οποίο διαπραγματεύτηκα ο ίδιος και είπε και τη φούσκα ότι ήμουν σακάτης για να φύγω στην Αθήνα. Λοιπόν, εγώ έδωσα στον ΠΑΟ που μπορούσα να βάλω τα χρήματα στη συντέπη μου για την οκταετία που ήθελαν 4 μήνες και επειδή τίμησα τη φανέλα και με τίμησε ο ΠΑΟΚ τους έδωσα 7,5 εκατομμύρια ζεστά ξεζαπιζεπτά και δεν έδειξα ποτέ με τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Ακούσκωσαν εγώ είναι. Διαπραγματεύτηκα. Δεν είχαν θέματα επιβίωσης οι άνθρωποι. Όχι. Μπράβο. Είχαν θέματα επιβίωσης. Ήταν παράγοντες. Ναι. Ήταν εκβιαστές απέναντι στους παίκτες και βγάζω το καπέλο μου στον Νικολούδη. Γιατί ο Νικολούδης υπήρξε και πολύ μεγάλος μάνατζερ του αυτού του. Όπου πήρε από τα αθλήματα. Τον έπαιρνα και στην εκπομπή. Ο Γούναρης τους έδωσε 14 εκατομμύρια
και εδώ στη Θεσσαλονίκη του δώσανε 2. Και ο Θανός κατέβηκε στην Αθήνα για να κλείσει τρύπα λιποταξίας. Να τα Κωνσταντίνε. Να τα. Εσύ, ας βγάλουμε και τον Βασούρα να μας πει. Δεν θα στο όνομά σας. Θα σου πω ποια διαφορά. Θα σου πω μας πει ο Αχιλλέας. Προδότης είναι αυτός. Έτσι. Που φεύγει από το σωματείο. Έτσι. Χωρίς την έγκριση. Έτσι. Εγώ ήρθα έγκριση. Πήραν 7,5 ζεστά εκατομμυριάκια ο Τσιγκούνης. Τα έβαλε στην τσέπη του και με είπε και στα κάτι. Και έκανα καριέρα στο Παναθηναϊκό και έφυγα στο κολοφόνα της δόξας μου. Και δεν έπαιξα ποτέ κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ούτε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πολύ ωραία. Κούκλος. Άρα, κούκλος. Άρα λοιπόν. Έφυγαν για αρπαχτή και για επιβίωση. Στάσου. Ναι. Σωστός. Άρα λοιπόν. Τι φωνάζει για την Αθήνα. Έτσι Αθήνα, αλλιώς η Αθήνα. Αφού τάζει η Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη δεν τάιζε. Άρα καλή είναι η Αθήνα. Να πω και κάτι άλλο. Κλείσε με αυτό. Και κάτι άλλο. Γιατί σας γουστάρω. Σας ακούω στο χτήμα. Ακούστε. Δεν μπορεί να χρωστάς 62 εκατομμύρια να σαβήνεις. Ο οποίος ήταν παμπτζής και έδινε κάποτε στον τον Παντελάκη λεφτά για πριν για να μας δίνουν εμάς. Ξαρέμε δεξιά και αριστερά. Ο Σαββίδης λοιπόν θα πήγαινε την Αγή. 62 εκατομμύρια ποιος τον έδωσε. Του τα έβγαλε ο Γούναρης μέσα στο Κοσκοτά. Πήρε τερματοφύλακα, χωστούσε τον Λίπεχ, δεν ξέρω, 25 εκατομμύρια και δεν είχε πόρους. Αφήστε τα κόμπλεξ, βάζετε το χέρι στη τσέπη και κρατούσε τους Μακεδόνες. Να σε καλά, Αχιλλέα. Να σε καλά. Βάλτε το χέρι στη τσέπη. Γι' αυτό που λέει έχει δίκιο. Ναι, να σε καλά. Να το χέρι στη τσέπη που κάνανε εξώδικα και στο ΠΑΟΚ. Α, τώρα μιλήσει. Α, θα βγάλει την ψυχή του. Ναι, τρελάθηκε γιατί τον είπε ότι είσαι όλοι. Αφήστε το παραμύθι. Ναι. Αφήστε το παραμύθι. Θα γίνουμε μεγάλο σωματείο. Πολύ μεγάλο. Πρέπει να παίρνουμε κι εμείς από την Αθήνα παίκτες. Α, μπράβο. Να σε καλά, Αχιλλέα μου. Να σε καλά, γόρι μου. Καλημέρα. Άκου τι λέει ο Αχιλλέας. Άμα είναι μάγκας τώρα εδώ, έλα εδώ. Πέρα, πάρεις παίξα από την Αθήνα. Περίμενε, πέρα, πάρεις παίξα από την Αθήνα. Ατράβα, πάρ' το φορτούνι λοιπόν. Και αυτό σου λέει τώρα. Ναι, δεν μπορείς να το πάρεις. Ξέρεις γιατί δεν μπορείς. Γιατί δεν μπορείς. Γιατί είναι και ο κάτω δυνατός. Είναι... Τότε ήταν μόνο κάτω δυνατός και αλώνιζε. Ναι. Και ποια είναι η διαφορά. Άρα... Και ποια είναι η διαφορά. Ναι, ναι. Ότι αυτούς όλους που ανέφερες είχαν θέματα επιβίωσης και κατέβηκαν κάτω να κάνουν αρπαχτή τους τελευταία να πάρουν κάποια λεφτά να έχουν να ζήσουν οικογένεια. Ποιος τους κατηγορεί. Ο Φασούλας που λέμε. Ο Φασούλα, επειδή κατηγορείς τον Φασούλα. Ο Φασούλας πήγε στον Ολυμπιακό. Απέκτησε την οτροπία του Ολυμπιακού. Έγινε δήμαρχος, έριξε μαύρη πέτρα και δεν ξαναγύρισε. Αυτό σου λέω. Όλοι οι άλλοι γύρισαν που λες. Α, καλά με έκανε. Καλά σε έκανε. Αυτό κατηγορούμε. Δήμαρχος έγινε, γάβρος έγινε, δηλώνει. Τι να τον πω. Αυτοί όλοι που λες που λες γύρισαν πίσω. Γύρισαν πίσω γιατί. Έκανε να παχτίσουν γιατί δεν μπορούσαν να τους πληρώσουν εδώ γιατί και γύρισαν στην αγάπη τους. Στην αγάπη τους. Ναι. Δηλαδή φεύγω από εδώ, κάνω την αρπαχτή μου και γυρίζω πίσω. Ναι, φίλε. Θυμάμαι ένα. Πρώτη φορά έχει γίνει αυτό. Πολλές φορές έχει γίνει. Βλέπω ότι είναι 30 χρόνια πιτσιρικάδες με τον Τουσίδη, το φίλο μου, τον Θαλάση. Ναι, ναι. Βάλε, Θανάση, βάλε ιστορία έχουμε. Βάλε ιστορία, βάλε αγόρι μου, ναι. Από κάτω. Βλέπουμε ένα ξαπλωμένο στο μπαγκάκι. Ο Τουσίδης βλέπει. Ο φίλος μου. Ο φίλος σου. Βλέπω κι εγώ έναν. Και εσύ. Το βλέπουμε από πάνω, πέθανε, ζήρε, θανάσει. Ναι, γίνεται, ανάσεις, με αλλάξεις. Ανάσεις και τα λοιπά, βρωμόγερος. Ναι. Βρωμούσε και αλκοόλ και τα λοιπά. Εντάξει. Τι είχε γίνει. Τι είχε γίνει. Ήταν στη γειτονιά, ο οποίος ήταν παντρεμένος με μια φουκαρού εκεί πέρα και τα λοιπά, εκείνη τα χρόνια. Βέβαια. Ναι. Του είχε μια καλή δουλειά, κάτι λάδια, κάτι αυτά, έτυχαν το λαδέμπορ και τα λοιπά. Ναι. Την παράτησε την. Όχι. Σηκώθηκε, έφυγε δεξιά και αριστερά και τα λοιπά. Έβγαλε τα γούστα του. Πήγε τα γούστα, το φάγανε οι κόμενες στα χέρια. Και γινούσε πίσω. Και γυρίζει πίσω στο μπαγκάκι τώρα, ανάσκελα να πούμε. Πεθαμένος έτοιμος να πάρει. Παρακαλούσε η γυναίκα να τον μαζέψει. Να ήμουν εγώ γυναίκα, μπάλα κουφάλα φύγει από εδώ πέρα που θα σε μαζέψω. Τον μάζεψε όμως η Βουκαρού. Είδες που τον μάζεψε. Λέει Θανάση, εγώ λέει άμα ήμουν λέει και εγώ λέω και τα λοιπά. Έτσι τους μαζεύεται. Ναι, αλλά εδώ είναι άλλο το παράδειγμα που αναφέρεις αγαπητέ μου Κωνσταντίνε. Αγαπητέ μου. Εδώ φεύγει τα ελίκη ενώ οι άλλοι έφυγαν γιατί, για θέμα επιβίωσης. Αυτός έφυγε τα ελίκη γιατί είδε το ψήρο σου διακά. Και λέει θα φύγω να κάνω ζωάρα. Δηλαδή εσείς θέλατε να πάρετε πρωταθλήματα. Δεν θέλαμε. Στάσου λίγο ρε φίλε. Πεινάγαν οι παίκτες σας. Πεινάγαν αφού τα λέγανε. Οι άλλοι τρώγανε. Ναι. Και σας αδικήσανε. Άντε φύγε από εδώ πέρα. Τώρα δεν μου λες, τώρα τι γίνεται. Τώρα που δεν πεινάνε οι παίχτες μας, γιατί πάλι μας αδικούνε. Γιατί σας αδικούνε. Ναι. Γιατί, θα δεν μπορώ. Μη. Λοιπόν, και άμα θέλεις να μιλήσουμε για αδικία,
Θες να βάλω στην ατζέντα ένα ωραίο. Και να σου πω και κάτι ακόμα για να το βάλουμε στην ατζέντα. Ο Φασούλας και ο Γούναρης διαχρονικά, γι' αυτό ζούμε για τον Γούναρη, έχουν βγάλει τρομερό κόμπλεξ κατά του ΠΑΟΚ. Έτσι. Σε αντίθεση με τον Αχιλέα που άκουσες, τον Γκούδα που είναι το τέμ για μένα. Τώρα τι μου λες εσύ. Τι κόμπλεξ και έβγαλε ο Γούναρης. Αν ακούσει συνεντεύξει του, μόνο κόμπλεξ βγάζει για τον ΠΑΟΚ. Πάνε να ακούσει Γούναρη, τι λέει κάθε φορά. Τι είπε ο Γούναρης. Ο Ολυμπιακός, η ομαδάρα και ο ΠΑΟΚ είναι έτσι και ο ΠΑΟΚ είναι. Ψέματα λέει. Πώ θα παίρνει. Όπω θα παίρνει. Α, δεν μα τα λέει αυτά. Όπω θέλετε τα πάρετε και εσεί και δεν μπορείτε. Δεν μου λε τώρα αδικημένοι, α πούμε. Ναι. Πριν βγούμε τώρα. Πριν βγούμε τώρα, ναι, γιατί θα έχουμε και χορηγού. Κάνω και εγώ ένα γκάλο. Ποια κάνε ένα γκάλο τώρα, γρηγοράδα. Στα μάτια δεξιά, αριστερά κτλ. Σα ρωτάω το εξή. Από το 59-60, όσοι δεν έχετε Αλτσχάιμερ, μέχρι σήμερα. Ναι. Στα Άρης Πάοκ, Πάοκ Άρης. Ναι. Ποιο είναι ευνοημένο μεταξύ του, ποιο αδικημένο. Ποιο έχει σφαχτεί και ποιο έχει κάνει να πούμε. Πρέπει να είναι μεγάλο σε ηλικία κάποιο για να ξέρει. Α μασούν τα τελευταία 30 χρόνια. Ποια 30 χρόνια. Ναι, α μασούν. Αυτοί που είναι μέχρι 60 χρόνια που δεν έχουν Αλτσχάιμερ. Ναι. Σε Άρης Πάοκ και Πάοκ Άρης. Χαριλάου και Τούμπα. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Αν βάλουμε διαιτησίες, επόπτες κτλ. Ναι. Μία ή άλλη. Τι είναι λέει? Μία ή άλλη. Λες εσύ. Εγώ λέω μετά το 85, έτσι παρακολουθώ. Αυτόν. Μία ή άλλη. Έπω, δεκαετία 80-90 δεν είχε κανένας ομάδα. Ο ΠΑΟΚ ψιλοκέντρο. Κανένας δεν είχε. Κοίταξε. Και από το 2000 και μετά είχαμε και τον Άρη να πέφτει 2-3 φορές. Ναι, ναι, ναι. Όποτε χρειαζόταν βαθμούς Ολυμπιακός ο ΠΑΟΚ έκανε ζωή. 59-60 ίδρυσε Αλφα Εθνική. Δεν τα ξέρω αυτά, ρε Μωρά. Δεν τα αυτά και τα λοιπά. 59 χρονών. Το Χριστό που γεννήθηκε και τον ανάβει καιρή το ξέρει. Άλλο αυτό, άλλο το άλλο. Μπερδεύει ανώμια πράγματα. Ήταν κακιά, ξέρει. Ανώμια πράγματα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Για σένα. Ναι, ναι. Α, γενικώς, ξέρεις. Στο βουνό νίκησαν οι κομμουνιστές και είχαν δίκιο, τα ξέρεις. Ξέρετε. Ναι. Αλλά ναι. Το 59-60 δεν τα ξέρεις, να πούμε. Λοιπόν, αφού δεν τα έζησα, ρε φίλε, δεν τα είδα. Εγώ προσωπικά. Γιατί είδες το Λάζαρο να ανασταίνεται. Το διάβασα, το έγραφε ιστορία. Και ο Μπούζας έγραφε ότι αδικιόταν ο ΠΑΟΚ. Α, έτσι έγραφε. Ξέρω ότι μεγάλα ξύλινα τι ήταν. Με κάτι γράμματα που έβγαλα από το κεφάλι του Βενιζέλου και του Κόκκινου, να πούμε. Λοιπόν, εγώ κάνω την ερώτηση και ανοίγω γραμμές. Στα Άρης πάω και πάω κάρι που έχετε δει και που έχετε και ακούσει από του παλιότερου όλο αυτό το σκηνικό. Ποιο ευνοείται και ποιο αδικείται. Και ποιο κέρδισε εφόσον ευνοήθηκε κάτι. Τι κέρδισε κάτι. Κέρδισε κανένα αυτό. Αν υποθέσω ότι ευνοείται πάω. Αν βγει τέταρτο και βγει. Ναι. Πέμπτο ή πέμπτο ή τέταρτο. Ναι. Μέχρι εκεί ήσασταν. Ναι. Αυτό σου λέει. Ποιο ήταν το όφελο. Στάχτη στα μάτια. Α, πάρτε ένα σκηνικό. Τώρα γιατί δεν θα δικαιολογήσει τώρα. Δεν δικαιολογώ κανένα. Τον βομβαρδισμό που θα γίνει τώρα. Βομβαρδισμό θα γίνει. Τι θα γίνει, Ναγκασάκι, Χειροσήμα, τι θα γίνει τώρα. Θα βγαίνουν τα αργάτα και θα λένε αχ, μα φάξανε. Να με πούν και μάτς. Φάσεις. Φάσεις. Ιστορίες. Εσύ από πότε θυμάσαι και μετά. Από το 75 και μετά. Από πότε θυμάσαι. 78-79. Από εκεί θυμάσαι. Εγώ θυμάμαι από 88-89. Μια δεκαετία. 9 χρόνια διαφορά. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, στο θέατρο Βεργίνα δεν βλέπουμε μόνο ωραία ματσάκια. Βλέπουμε και καταπληκτικούς καλλιτέχνες σαν τον Πλούταρχο. Αξεπέραστος. Μαζί με τον Πουλόπουλο οι πιο ωραίες φωνές που πέρασαν την Ελλάδα. Αυτή είναι γνώμη μου φυσικά. Μόνο που τώρα δίνει ένα διαφορετικό live, πιο κονσεπτικό, ξέρετε, με story από πίσω, με χορευτές, με τα όλα του. Πρέπει να πάμε, παίζει κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Το εισιτήριο ξεκινάει από 20 ευρώ με ένα welcome ποτό. Και αν ενδιαφέρεστε κι εσείς, θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στο public και στο ticketservices.gr. Νάγανε οι παίκτες σας. Τρώγανε φασολάκια, οι άλλοι τρώγανε κρέας. Και θέλατε πρωτάθλημα, σας αδικήσανε. Τι να κάνουμε, τι να σε κάνω, όπως θέλετε τα βολεύετε. Γιατί τα φασολάκια μια χαρά είναι. Έχουν βιταμίνες μπόλικες, χορταρικά, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, διαφημισούλες. Κώστας Βαραγιάννης με δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Και επιστρέφουμε για το τρίτο ημίωρο και με επικοινωνία και με κουβεντούλα και με ειδήσεις. Η Wit Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε αθλητικά για να απολαμβάνετε τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σας και στις ευρωπαϊκές μάχες του μπάσκετ. Τα αποκτήσετε σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο wind.gr κάθετος Vision και δείτε σήμερα τον Ολυμπιακό ο οποίος ρίχνεται σε ευρωπαϊκές μάχες της Ευρωλίγκα απέναντι στην Χίμκι. Μην χάσετε τον συναρπαστικό αγώνα λοιπόν στις 8 στο Nova Sports 1 High Definition από την Wind Vision. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα, 10 λεπτά μετά τις 9. Έχω και ένα ερώτημα για σένα. Εγώ έχω το ερώτημα. Και εγώ έχω για σένα. Κάρις, πάω, πάω, κάρις. Ναι. Ποιος είναι ευνοημένος στα μεταξύ τους παιχνίδια και ποιος αδικημένος. Έχει καμιά αξία όμως. Έχει αξία. Γιατί. Γιατί στο Ολυμπιακό πάω όταν βγαίνετε τέταρτη και πέμπτη και τέταρτη, τρίτη. Ναι. Έχει καμιά αξία. Τι αξία έχει. Την ίδια αξία. Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έπαιρνε κανένα πρωτάθλημα τότε. Τι έκανε. Κανένα πρωτάθλημα μπορεί. Γιατί από σένα το πήρε. Πώς, άμα περνούσε από την Τούμπα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Όχι, δεν λέω ότι το έπαιρνε από μένα, λοιπόν. Αλλά ήταν το πιο δύσκολο κομβικό παιχνίδι του και σου λέει περνάω από την Τούμπα, πήρα και το πρωτάθλημα. Πείτε μας το μεγαλύτερο προδότη. Προδότη. Ποδοσφαιριστή. Εγώ θα σε κάνω ένα άλλο ερώτημα. Προδότη. Ναι. Δηλαδή, ναι, 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 προδότη είναι λίγο βαριά. Και να σου πω και κάτι άλλο. Μόνο ένας είχε χαρακτηριστεί. Ο Φασούλας.
Ποτέ δεν έδωσε συνέντευξη να πει γιατί έβγε από τον ΠΑΟΚ. Έχει δώσει. Όχι. Έχει δώσει. Ποτέ. Έχει δώσει. Ούτε έχει πει ο Βεζιρτζής ποτέ να βγει δημόσια, ναι, για τον Φασούλα. Έχει δώσει συνέντευξη στον Φασούλα. Ο Βεζιρτζής δεν βγήκε ποτέ. Σε Λίμια Αθηνών έχει μιλήσει. Δεν είπε, θέλω να ξεχάσω ότι έζησα τότε. Δεν μια χαρά, τώρα είμαι δεν εδώ πέρα. Είπε, ναι. Δεν είπε δήμαρχο Πειραιά και δεν συμμαζεύεται. Σε πειράζει. Εσύ θα βγάλει το ψωμιάδι δήμαρχο. Σε πειράζει ο Φασούλα. Όχι, σε αυτό το κομμάτι δεν πειράζει ο Φασούλα. Ο Φασούλα για άλλα πράγματα πειράζει. Εγώ σε κάνω ένα ερώτημα. Γιατί ξεφώνιζε. Έλεγε αυτού που φύγανε κάτω. Εγώ ρε του ξεφώνιζε. Ναι, είπε. Εγώ λέω Τεζανίδιδε, όχι, ναι, όχι, ναι, κάνεις ένα λάθος. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ των ποδοσφαιριστών που θα φύγουν για ένα καλύτερο μέλλον. Και όπως και των καλαθοσφαιριστών, όπως και των προπονητών. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ του Κούδα, ναι, υπέρ του Τεζανίδη, ναι, υπέρ του Γούναρη, α, ωραία, υπέρ του Φασούλα. Δεν διαφωνούμε. Αλλά δεν μπορώ όμως να λέω προδότης ο Φασούλας και άλλοι καλά. Αυτό ο Φασούλας όμως η ένστασή μου. Η ένσταση δικά μου που είναι. Ποια είναι. Ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που έφυγαν είχαν θέματα οικονομικά. Γιατί άλλο δεν είχε. Ο άλλος δεν είχε. Τι είχε δηλαδή. 300 εκατομμύρια το χρόνο έπαιρνε. Δηλαδή μισό λεπτό. 300 με την πόρσα κυκλοφορούσε και έσβηνε τα τσιγάρα κάτω. Και εγώ, πλάκα με κάνει. 5 χιλιάρικα από το Μετρόπολης, ναι, και ο άλλος μου δίνει 8. Ναι, πού θα πας. Άμα φύγω προδότης θα είμαι. 10. Δεν ξέρω αν του δίνει παραπάνω. Στάσου ρε, τι λιγότερα θα πήγε, μαλάκας ήτανε. Δεν ξέρω, μπορεί. Δεν ξέρω αν ήταν. Λοιπόν, θα του δώσει δηλαδή λιγότερα για να φύγει. Ναι. Δεν το έφτανε. Κάτσε, κάτσε. Σου δίνουμε 10. Σου δίνουμε 10. Μου δίνουν 10. Και φεύγω από εδώ που έχω 5. Προδότης είμαι. Όχι, δεν είσαι πρόεδρος. Επαγγελματίας. Ναι, επαγγελματίας. Μάγκας είμαι. Ναι. Ο Φασούλας γιατί να μην είναι μάγκας. Λες ότι είναι μάγκας. Μάγκας ήταν και ο Γούναρης και, ναι, ο Κούδας που πίναγε εδώ. Mm-hmm. Γιατί πίναγε ο Κούδας. Και ο Τερζανίδης και όλοι που θέλανε να πάρουν τα τριπλάσια και τετραπλάσια χρήματα. Μα αυτή είναι η ένστασή μου. Ότι όλοι αυτοί είχαν θέματα οικονομικά. Ο Φασούλας δεν είχε. Εσύ δηλαδή, άμα έχει στάσει, εσύ γιατί ο Φασούλα έβγαινε στην Ελλάδα. Εσύ καθορίζει τη ζωή στον. Ο Φασούλα μπορεί να ήθελε να κυκλοφορεί με Πόρσε, ναι, και ο άλλο ήθελε με Λάντα. Α, με εσύ θα καθορίζει δηλαδή τα γούστα του Φασούλα. Ρε αγόρι μου, δεν είχε θέματα, σου λέω. Ο Φασούλα ήταν στα 30 του έφυγε από εδώ πέρα, 25 που είπα νωρίτερα. 30 χρονών. Ναι, 30 χρονών. Δηλαδή, οι άλλοι φύγαν 25. 30 έφυγε ο Φασούλα. Ναι, και είχε μακάδε χρόνια, έπαιρνε 300 το Βεζιτζή. Τι πρόβλημα οικονομικό να είχε. Δηλαδή θα καθόταν άλλα 3 χρόνια και θα βάζε 50 εκατομμύρια παραπάνω και θα είναι το πρόβλημα. Θα κάνει εσύ και εγώ. Πάμε γραμμές. Πάμε να δούμε ποιος αδικήθηκε περισσότερο. 90-90-90. Έτσι. Για να δούμε ποιος είναι αδικημένος στο Άρης ΠΑΟΚ. Στο ΠΑΟΚ Αρσί είπαμε τα μάτς, είπαμε τα γκολ, είπαμε να δούμε. Έλα, καλημέρες, ναι. Καλημέρα. 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 Καλώς τον να. Ρε καζανοκέφαλε. Εσένα λέει. Έλα ρε κούκλε, γιατί από τη φωνή που ακούγεσαι, ναι, για γουρουνομούρης με ακούγεσαι κι εσύ. Λέγε. Εγώ γουρουνομούρης είμαι και είσαι γουρουνομούρης, φαίνεσαι ότι είσαι γουρουνομούρης από τη φωνή. Από την Ποντοελάκια είμαι. Που είναι δυνατόν να είσαι από πουθενά αλλού. Κάτι μηταράδες, κάτι ρουθούνια σαν τουρμπίνες, κάτι αυτιά με τρίχες, κάτι μαλλιά βρώμικα. Λέγε ρε άπλητε. Μαλλιά δεν έχω. Φύγε από εδώ ρε. Μηταράς είσαι, αυταράς είσαι, κοντός είσαι, κοιλιά έχεις. Εμένα λες γουρουνοκέφαλο, συνέχισε τώρα. Γιατί δεν είσαι κοντός και χοντρός. Εγώ είμαι κοντός και χοντρός. Όχι, όχι, ναι, δεν είναι. Εγώ το χιλιάρι το κάνω κάτω από 5 λεπτά, βρε γουρούνι. Δεν είναι. Ούτε χοντρός και κανονικός είναι. Δεν είναι ούτε καν κοντός. Σ' αρχίσω στα εσόδια, δεν προλαβαίνεις να δεις ούτε. Κάτσε να τον ακούσουμε τώρα, να δούμε τι θέλει να πει. Τι θες να πεις. Άντε, γιατί αρχίσαμε άσχημα. Ασχία, ναι. Έχουμε ένα τέρπι πάω κάρι. Ναι. Γιατί βάζεις πάλι τη χρόνια της ομάδας. Έτσι γουστάρω, ρε. Εσύ γιατί βάζεις τη χρόνια με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Εγώ βάζω σε ΠΑΟΚ κάρι. Θα σου πάρω το λόγο. Ποιος είναι αδικημένος, ρε, στο ΠΑΟΚ κάρι, Άρης ΠΑΟΚ διαχρονικά, ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ. Στο είπε ο κουμπάρος, κανένας. Κανένας, και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ κανένας δεν είναι. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Τι είμαστε. Καλά είχαμε διαιτησίες Παπα Πέτρου, ιστορίες, ποτέ με πάγω. Μία διαιτησία είχαμε στην Τούμπα με Άρη και μία στο Βικελίδης. Πάμε επόμενη γραμμή. Τώρα με αυτό που έχει τα ρουθίνια, σαν τουρμπίνες, θα μιλήσουμε τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Από την Ποντο Ηράκλεια. Μια χαρά ήταν, εντάξει. Μια χαρά ήταν. Μπήκε Μπουκαδόρος, ήταν δυναμικός, εντάξει. Έλα φίλε, ναι. Τα ταροκέβαλε, καλημέρα. Ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Έλα. Ο Αμυράς. Σύντριγκα. Όχι, ο αδερφός του είμαι εγώ. Α, έλα, ίδια φωνή έχετε. Εγώ που βάζω τις σύντριγκες, είπαμε, θα βγαίνω για να σε βάζω σύντριγκες, πάντα σε κόσμια πλαίσια. Έτσι, πάντα. Δηλαδή ο Ραγκάτσης, ο Πλιάκος και ο Μανούσης που φύγανε για καλύτερο επαγγελματικό μέλλον, πράξανε πολύ καλά, έτσι δεν είναι. Άλλο παράδειγμα. Και θα πούνε αυτοί τώρα το Φασούλα. Άλλο παράδειγμα. Άμα ο Φασούλας θα έρθει με το καμτσίκι και τους κάνω τα παίδια μαύρα. Αδερφέ, άλλο παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα. Σωστά τα λέει. Όχι, γιατί δεν ήταν 15 χρόνια εδώ κανένας τους από αυτούς. Ο Φασούλας από τα 18 ήταν στον ΠΑΟ και έφυγε στα 30. Ήταν 2.000. Δεν ήταν καθόλου 2.000. Ήταν μια χρονιά και ήρθε το 2010. Ήρθε ο Ρε φίλε, τώρα θα μας πει τη δουλειά μας. Άσε ρε, κόκκινε λέει. Θα μας πει τη δουλειά μας. Ο Μανούς ήρθε ένα απόγευμα
μου έκανε εκπομπή κιόλα πάνω και μου λέει θα ξεκινήσω εγώ από του χρόνου. Και είχα ήδη 10 χρόνια στο Μετρόπολη. Πλάκα με κάνει. Anyway, αν ναι. κλείνω, ναι. έβαλα τη φωτιά μου. Την έβαλε. Καλά έκανε. Αλλά καλά έκανες. Δεν είναι. Καλά έκανες. Είναι άτοπη η φωτιά. Καλά έκανε. Ανώμια παραδείγματα. Στα 30 έβγε ο Φασούλα, προδότησα Φασούλα. Θέλω ένα παράδειγμα. Κουβαρντάδες. Άκουσε με λίγο, ποιο είναι το παράδειγμα. Όποιο μου το φέρει θα πω μπράβο. Όποιο μου το φέρει θα πω μπράβο. Ναι. Κάποιο ο οποίο είναι 15 χρόνια εδώ. 15. Ναι, ναι. Έτσι. Έχει μαζέψει λεφτά από του κόλου τα λεφτά. Πολλά λεφτά. Και ξαφνικά έρχεται ένα άλλο μέσο και του δίνει λίγα παραπάνω και φεύγει. Αυτό θέλω να μου πει κάποιο. Παράδειγμα. Αυτό μπορεί να μου το φέρει. Πάμε παρακάτω. Όχι τριπλάσια και δεκαπλάσια. Έλα, βρε, τώρα, καλημέρες. Ναι. Καλημέρα παιδιά. Καλώς ήρθατε. Κωστή, ο αγαπημένος σου προπονητής και φίλος σου, δεν το κρύβεις, ο Δόνης, ποια χρονολογία ήταν στον ΠΑΟΚ, 12 ή 13 θυμάσαι. Το 12-13. Τη σεζόν 12-13. Σεζόν 12-13. Υπάρχει και ένα ντέρμπι με τον Άρη. Στην Τούμπα, έτσι, το οποίο είναι από το ημίχρονο 4-1 ή 4-0, δεν μπορώ να θυμηθώ το σκορ, ναι. και είναι διαιτητής ο Κάκος. Ισχύει, ναι. Το θυμάσαι αυτό? Που πλακωθήκανε. Που πλακωθήκανε και τελειώνω εγώ το μάτς με 9 παίχτες, ενώ ο Άρης το δεύτερο ημίχρονο βγήκε να το κάνει ροντέο το μάτς για να μην πάει παραπάνω. Το θυμάμαι το μάτς, βέβαια. Το θυμάσαι αυτό? Αφού το περιέγραφα, πώς το θυμάμαι. Γιατί ήταν 4 τα γκολ στο ημίχρονο και φοβήθηκε ο Άρης μην γράψει το κοντέρ πολλά. Τότε με την κολάρα του Κλάους, λες, που είχαν μέσα κάτι Λαμπριάκος, κάτι Γιαννιώτης, αν θυμάμαι καλά. Οπότε λες, θα πάω ο Άρης, ευνοημένος είναι ο Άρης, αυτό μου. Όχι, όχι, εγώ σου θυμίζω ένα περιστατικό, δεν ξέρω πού γίνει η πλάστιγκα, αλλά επειδή κερδίσαμε εκεί άνετα. Ναι. Κερδίσαμε άνετα, φυσικά αυτοί που είναι αντιπάοκ δεν θυμούνται ότι έγινε αυτή η άδικη μεταχείριση. Ναι, γιατί οι Αργενοί. Δεν είναι ούτε αντιπάοκ. Λέμε όμως να βάλουμε σε ζυγαριά στο ναι. Άρης Πάοκ ποιος είναι ο Άρης. Ξέρετε, θέλω να σου πω φίλος, ότι πολλά παιχνίδια ευνοήθηκε ο Πάοκ και πολλά ο Άρης. Δεν ήταν ναι, μονόπατα ναι, όπως ναι, το Πάοκ Ολυμπιακός. Ναι, 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 ναι. Το Πάοκ Ολυμπιακός μονόπατα ήταν. Το Ολυμπιακός Πάοκ γενικότερα. Ολυμπιακός Πάοκ. Σου πω εγώ στην Τούμπα μας που έχεις φάξει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μπορεί να γίνει μία-δύο φορές στα 30 χρόνια μπορεί να έγινε ρε Κωνσταντίνε. Το ότι δεν σπάει παράδοση το 83 που βουτάει ο Κούδας και η Σοφαδίδη. Βρε αγόρι μου, ναι, μία-δύο φορές μπορεί να έγινε, αλλά ο κανόνας ποιος είναι. Τον Αλέφαντο που γίνεται. Μητρόπουλου, πού να το σφυρίξει, στη θύρα 7. Ναι, αγόρι μου, ο κανόνας πως είναι. Πολλά τέτοια γίνανε. Πολλά τέτοια γίνανε. Έλα. Λοιπόν, και μια ερώτηση ναι. τελευταία. Με τον Μαουρίσιο προλαβαίνει τον τέρμι τελικά, γιατί δεν άκουσα. Θα πάρουμε σήμερα ενημέρωση από εσύ την... αιμορροίδα σου, ρε φίλε. Άντε πάλι, άντε γιατί πάλι. Κατευθείαν. Φοβάσαι. Περιμένουμε τη μαγνητική. Δεν έχουμε άλλα χάφρε, Κώστα. Ναι. Δεν έχουμε άλλα χάφρε εκεί. Με 60 πόσα εκατομμύρια μπάτζ δεν έχετε χάσει. Τώρα ξεφώνησε τη διοίκηση. Τώρα είμαι μαζί σου. Πάρτε το παλάφαρε. Ξεφώνησε τώρα. Τώρα είμαι μαζί σου. Και εγώ θα ξεφωνήσω. Μαγνητική περιμένουμε σήμερα. Λογικά μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε ενημέρωση. Κάντε μια προσευχή στην Αγία Βαρβάρα να παίξει ο Μαουρίσιο. Τώρα ξεφώνησε. Θα έχει δίκιο τώρα να ξαφωνήσει. Φυσικά τώρα ναι. Πάμε. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε, καλημέρα. Και εγώ θα ξεφωνήσω. Ναι. Γιατί όλο το καλοκαίρι μην πω ότι κάνα. Πετούσα χαρταετό. Και μου διώχνουν και το Βεζιρτζή. Και μου διώχνουν και το Χαρίση. Βγάλτε το Βεζιρτζή συνέντευξη. Ναι, ναι. Τώρα στα γεράματα. Ναι. Και πείτε του γιατί. Μια χαρά είναι ο Νικόλας. Τι είναι. Μια χαρά είναι. Είπα ότι είναι μια χαρά. Ναι. Βγάλτε τον. Το πάμε πάμε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Για μένα που έκανε ας πούμε σαν προδοσία που δεν μπορώ να το προδώσω ήταν από το ΠΑΟΚ ένας. Παραμονές ενός τελικού ήταν ο Δημόπουλος. Δημόπουλος, βέβαια, 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 έχεις δίκιο. Αυτός, έχεις δίκιο. Αυτός έχει κάνει το μεγαλύτερο λάθος στη ζωή του, παραμονή στο τελικό με τον Παναθηναϊκό. Με τη Λάρισα, συγγνώμη. Με τη Λάρισα κάτω 4-1. Οπότε θα ξαναπαιρνε. Καλά. Ακριβώς. Που με έχει κάνει άνω κάτω την ομάδα ενώ ήμουν ομαδάρα για ένα μάτς που είχε ήδη συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. 100% μαζί σου, φίλε. Για τους άλλους ποδοσφαιριστές, ναι. τώρα όπως με τον Αχιλέα, με το Κούδα συνεργάζομαι στη βιοτεχνία του, γιατί είμαι μάνατος στο βιοτεχνικό χώρο. Okay. Είναι επαγγελματικό, εντάξει, επαγγελματικό δεν ήταν το ποδόσφαιρο, ήταν, δεν ήταν, δεν μπορώ να το θυμίσω. Για το Φασούλα θα μας πεις. Όχι, για το Φασούλα δεν μπορώ να πω, απλώς τα έπαιρνε εδώ. Πήγε, τα πήρε και εκεί. Πήγε πιο πολλά. Για πιο μεγαλύτερη. Καλά έκανε. Πρόσεξε, ξέρετε ποιο ήταν. Ότι ο ΠΑΟΚ τότε ήταν μεγαλύτερο μέγεθο από τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Ένα πράγμα, ναι. ένα πράγμα μπορεί να κατηγορήσει τον Φασούλα. Ότι ήταν κουκουέ, ήταν λιγούρι για τα λεφτά. Κατάλαβε. Κουμουνιστή του κόλου ήταν ο Φασούλα. Και λιγούρι. Λιγούρι ήταν. Άρα λοιπόν μετά τον Τσίπρα και ο Φασούλα
διαγράφουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φύγαμε επόμενη γραμμή. Πήγε πάλι και βρήκε. Κατάλαβε. Ξέρει γιατί πόνεσαι και με τον Βασούλα. Γιατί ο ΠΑΟΚ τότε ήταν μεγαλύτερο μέγεθο από τον Ολυμπιακό. Ναι. Ο Ολυμπιακό τότε ναι, ακόμα στον Παπαστράτιο έπαιζε τα που έβρεχε. Τα ναι. Για να τα το ξεκίνημα του Κόκαλ ήταν. Και τον πρώτο παίχτη που πήρα και τρύπησα ήταν ο Βασούλα, ο οποίο για λίγα χρήματα παραπάνω αφήνει μια καριέρα 15 χρόνια στον ΠΑΟΚ που το μεγάλωσε και πάει κάτω στον Ολυμπιακό. Για σπέρατε από τον Βενιζέλο κανένα Φράγκο να τον κρατούσε. Πάλι δεν ήταν ακόμα. Όχι τότε με γαλακτερό ήταν. Λίγο πιο μετά. Ήτανε, ναι, λίγο πιο μετά. Και περνούν... Ναι, ναι, ήταν, ναι. Ήταν. Εντάξει. Καλημέρα, ναι, 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 καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Είναι. Καλημέρα. Από Βεργίνα σας καλώ. Να πω καλημέρα και στα παιδιά όλα. Από την Πύρα. Όχι, όχι, Βεργίνα. Από τους Σάφους του Φιλίππου. Με αυτά που ακούμε ότι αδικείται ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ, εγώ θα πω κάτι άλλο γενικό. Mm-hmm. Ότι ο ΠΑΟΚ αδικείται εδώ και μία δεκαετία επανελειμμένα. Με τον Άρη. Ο Άρης από δεν έπαιζε, πέντε ο Άρης δεν υπήρχε. Και σου λέω, θα πάω ναι, δεν ήταν ο Άρης. 50 είναι, χρόνια είναι πολύ, αδικήθηκε. Είναι πολύ, 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 μα ο ΠΑΟΚ αδικείται σε γενικές γραμμές και καθόλου. Βρες στις γενικές γραμμές, στις ειδικές γραμμές. Στις ειδικές γραμμές ο ΠΑΟΚ. Τι ο ΠΑΟΚ. Αδικείται. Με τον Άρη. Βέβαια. Σε ποιο μάτς. Βέβαια. Και βέβαια με τον Άρη και με τον Ολυμπιακό. Σε εμάς που πόνεσε και στήγησε με τον Σπάθα σου βγήκε λίγο. Υπάρχει άλλο. Πόνεσε και στήγησε. Τα άλλα τα μάτς δεν άγαμε να λέγαμε. Ποια μάτς. Θα ξυπνήσει από εδώ ο Φίλιππος ο Βίτα που έχουμε για μας πάρει κυρίες και όλους. Φίλιππο τον κοντό που τον έφαγε η γυναίκα του για τον κόμενο τώρα. Το έκανατε και άσε τώρα. Έλα εδώ να σου πω τώρα. Τον έφαγε η γυναίκα του τον κοντό να πούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Το Φίλιππος ο Βίτα, ένα 38 σαν το Φετβαζίδι τώρα. Τον πυρούνιασε η γυναίκα του με τον κόμενο και έκανε το μεγάλο. Πότε έγινε αυτά, πότε έγινε αυτά, πού τα διάβασα. Τον πυρούνιασε. Ναι, τον πυρούνιασε. Ο Φίλιππος ο Βίτα ήταν μπαμπάς του Μεγαλέξανδρου. Σε χαίρομαι πολύ, ναι. Μπράβο, δεν τα λέτε. Ναι, τι να μην πούμε. Η μάνα του Μεγαλέξανδρου. Κάτσε, ας τα πούμε. Τον πυρούνιασε. Εγώ το πυρούνιασμα δεν έπιασα. Η μάνα του Μεγαλέξανδρου. Για να ακούσει την ιστορία κατά Ραπτόπουλου θεωρία. Όχι Ραπτόπουλου θεωρία. Θα βγουν αρχαιολόγοι. Αρχαιολόγοι. Ιστορικοί. Είχε γκόμενο. Ναι, εντάξει, και αυτό μπορεί να ήταν στο πρόβλημα. Την απάφτωνε ο γκόμενο στη μάνα του Μεγαλέξανδρου. Αυτό δεν το ξέρουμε. Όμως, ναι, αυτό δεν το ξέρουμε. Ναι. Και η μάνα του Μεγαλέξανδρου έφαγε τον Φίλιππο. Τον Φίλιππο. Ναι, για να έχει τον γκόμενο και να κάνει το γιο που είχε και το ειδιπόδιο. Ναι, ναι. Γιατί γινόταν τη ανομαλία τότε. Ναι. Βάει βασιλιά. Βασιλιά. Αλλά ο Φίλιππο ο Βίτα ναι. Το φάγα λάχανο τον πυρούνιασαν. Το πυρούνιασαν. Θα τρελαθούμε. Ψέματα είναι. Δεν γίνονται αυτά. Πες είναι ψέματα. Τι ακούω κάθε. Δεν είναι ψέματα, απλά έχει παραποιήσει κάποια πράγματα. Ναι. Υπάρχουν ταμπού σε αυτή την κοινωνία. Ναι. Έχει παραποιήσει πράγματα. Ναι. Το 2018 πλέον υπάρχουν ταμπού θρησκευτικά και ιστορικά. Λοιπόν, σταματήστε τα ταμπού να πάμε λίγο πιο πέρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Άντε μπράβο. Το πυρούνιασε κανονικά. Ο άλλος σκότωσε τη γυναίκα τον Κανατάγιο. Πάμε, πάμε, έλα, καλημέρες. Έλα, φίλε. Γεια σας, παιδιά. Νάτος. Καλώς τον φίλο μου. Δεν βγαίνει το απόγευμα, με στεναχωρεί. Δεν βγαίνει το απόγευμα. Δεν πάει καλά η ΑΕΚ, δεν βγαίνει, εντάξει. Εσύ, Κωστή, είσαι σίγουρος ότι τουλάχιστον εγώ δεν έχω Αλτσχάιμερ ακόμη, έτσι. Κοντά είσαι. Λοιπόν, δεν έχω δεν ούτε, και ούτε πρόκειτο να έχω. Μην το λες. Λοιπόν, τα θυμάται όλα, τη ΣΑΕΚ όλα τα θυμάται. Το αλλονό δεν θυμάται. Η δεκαετία του 60. Γιατί εγώ το ξεχνάω. Η δεκαετία του 60, γιατί η μάνα μου είναι Θεσσαλονικιά. Ναι. Είχαμε σπίτι στη Θεσσαλονίκη, γωνία Ευηλιανού Ολύμπου. Λοιπόν, εκείνη τη δεκαετία, όλη τη δεκαετία του 60, ναι. Ο Άρης είχε καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Πότε κυρκώσα δεκαετία 60. Δεκαετία 60. Εγώ ακούω, δεν νιώθω, δεν άκουσα. Δεκαετία 60. Ναι. Λοιπόν, για μια δεκαετία, Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης, δεν υπάρχει νίκη του ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά δεκαετία 70. Λοιπόν, ξέρεις πώς έσπασε η δεκαετία. Περίμενε τώρα. Λοιπόν, τώρα αναφερθήκατε στο θέμα Δημόπουλο. Ο Δημόπουλος τον έκανε προσφορά ο ΠΑΟΚ 10 εκατομμύρια. Ποιον? Τον Δημόπουλο. Ναι. Τον κάνει προσφορά ο Παναθηναϊκός 25 εκατομμύρια. Ωραία. Και λέει τον Παντελάκη τον σχολεμένο, δώσ' μου 15 να μείνω. Ναι. Δεν εγώ ήταν ο αυτά δίνω. Τον είχατε φάει τον Παντελάκη. Σαβίδης με να το εγώ αυτά δίνω, λέει ο Παντελάκης. Δεν ήταν ο Παντελάκης. Αλλά έτυχε. Έτυχε δεν ήταν ο Παντελάκης. Τον είχαν φάει ένα χρόνο πριν. Μπερδεύεσαι. Ο Παντελάκης καθαιρέθηκε το 84. Τον έφαγε ο Βεζιμπούς τότε. Λοιπόν, το δίνω 10 εκατομμύρια ή το δίνω 25. Καλαφάτης. Δώσε μου 15 να μείνω.
και δεν τα πήρε και έφυγε, αλλά επειδή συνέπεσε τότε. Κυρκώστα, στη ζωή αυτή είναι το timing, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι, ναι. Μπορείς να τελειώσει, ναι. Ένα μάτς ήτανε, ένα ρήμα το μάτς και συζητάμε μετά. Γιατί θα το παίρνατε με το Δημόπουλο, τέσσερα φάγατε μόνο. Τέσσερα. Οχτώ έπρεπε να φάγατε. Όσα Σεργιούδα δεν φάγατε οχτώ. Τέσσερα γκολ έφαγες και εσύ στα δύο τελευταία μας παιχνίδια. Δύο στο τελικό και δύο προχθές. Άλλα δύο και έφαγες τέσσερα και έπρεπε να φάγατε. Καλογόνευτα, Κυρκώστα. Κόμμα να τα χωνέψεις. Δεν με παίρνει τηλέφωνο το απόγευμα. Μέχρι πέρσι τον Μάρτιο που λαλούς έπαιρνε. Τώρα το έχει κόψει. Πάμε. Καλημέρες. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώσανα, ωραία γραμμή. Παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο. Λέγομαι Νίκος. Γεια σου, ναι, Νικόλα. Oh, φίλε, για Αμερικανό μου να κόβω. Κάτσε. Έλα, ρε Νικόλα, έλα. Από πού είμαι 42 χρονών, είμαι παοξής, αλλά είμαι πασχετικός. Το κατάλαβα. Για πάμε τώρα στον πασχετικό. Μιλάει στραβά ελληνικά. Ωραία, ναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν... Είσαι εκτός Ελλάδος. Ορίστε. Είστε εκτός Ελλάδος. Όχι, κανονικά, από εδώ Θεσσαλονίκη. Πασχετικός. Άρα, ναι. Ναι. Λοιπόν, για το θέμα του Φασούλα, επειδή σαν μπασκετικός είχαμε κάθε χρόνο μανούρα με το Φασούλα. Εννοείται. Εσύ, μπράβο. Και ήταν Γκάλης Φασούλας οι δύο πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες. Έτσι. Αλλά κάθε χρόνο ο Φασούλας είχαμε μανούρα πόσα θα πάρει και αν τελικά θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Πειράζει. Κάθε χρόνο. Πειράζει. Όταν είναι ο δεύτερος ακριβοπληρωμένος παίκτης. Όταν παίρνετε το Χατζηρίδη 1,5 εκατομμύριο και να κάνει τον Τραμπακιάκο Φασούλα σε τώρα άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Ο μισθός των 70.000 ευρώ και ο 300 είναι αχόρταγος. Ο Φεζιτζής θα έδινε το πατελόνι του, ο άνθρωπος έδωσε την περιουσία του για να το κρατήσει, έτσι. Έπαιρνε πιο πολλά από τον Μπάρλο, αν θυμάσαι. Από όλους, ρε, και από τον Πρέλεβης, ο Πρέλεβης που έδινε λευκές επιταγές που λέει βάλε πρόεδρος ο Δέλης. Και εγώ τον Φασούλα μου παίρνει 300 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Ελιγούρης και χώρια που κάθε χρόνο. Πόσα από τα αθλήματα έχουμε χάσει από λάθος πάσες, από οτιδήποτε άλλο λάθη που έχει κάνει. Ναι. Με τον Άρη. Και αυτός ο παίκτης μου έχει χάσει εξαιτίας του ΠΑΟΚ τόσα και τόσα πρωταθλήματα, ήταν τον πρόεδρο ο πιο ακριβοπληρωμένος. Είστε μα, με συγχωρείτε. Και μόλις του και δώσανε δεύτερον, ένα τσικιντά παραπάνω, λέει φεύγω, πάω Πειραιά και γίνεται και κάτι. Καλά σας έκανα Φασούλας. Ναι. Γιατί όταν φάγατε τον Παντελάκι, το οποίο τον είχε τον κουμπουνιστή νερό, φαΐ, φασόλια, και μετά όταν έφυγε ο Παντελάκης, του 15πλασιάσατε τους μισθούς του κουμπουνιστή, και είδε ο κουμπουνιστής να πούμε χαρά στο στομάχι του. Καλά σας ξυπνήθηκε ο Βλαχοπάου. Και έφυγε κάτω. Είναι η δεύτερη προέκταση. Καλά σας ξυπνήθηκε. Έπαιρνε χίλιες δραχμές και του δίνατε ένα εκατομμύριο. Κάτσε να ολοκληρώσουμε αυτό. Τέλειωσε. Κουβαρντάδες με του Πασόκ τα λεφτά. Πάμε παρακάτω, φύγε. Κάτσε ρε, άσο να δούμε να τελειώσει. Άλλο. Τι είπες φίλε στο τέλος? Δεν πρόλαβε. Τι που λέει ο ραπ, γιατί ναι. Ο Φασούλας είναι κλασικό παράδειγμα κομμουνιστή με πιο δεξιά τσέπη. Νάτα! Ναι, αλλά σου λέω ο Φασούλας μας έχει κάνει πολλά. Και έπαιρνε κάθε καλοκαίρι, Αδαμίνο Φασούλας έχει μαζέψει. Τελικά, στο πάω κάρι, ρε παιδιά, την κάνατε μούχτη λίγο τη δουλειά. Λοιπόν, μία ή άλλη. Πάμε να κεράσω λίγο καφέ, να κεράσω φαγητό. Όποιος καπνίζει, όλα θα τα βρει με ένα stop στην καντίνα pit stop. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, κόκκινο βέβαια, γρήγορα, εύκολα, άπευτα, στο Καντίνα Pit Stop σε τρία σημεία της πόλης, παλαιού σταθμού 36 δυτική είσοδος μετά τα δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά, οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης και μην ξεχνάτε, εκεί έτσι μαζί με μια μπουγάτσα άλλη μια κούτρα πιτούλα δώρο, με τον καφέ το νερό κούτρα. Με τον πέμπτο καφέ ο έκτος και αυτός κούτρα, Καντίνα Pit Stop, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι με γραμμές, με κουβεντούλα, με κουσκούς, με επικοινωνία. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης από τον τροχό της Τύχης ανεβαίνει Θεσσαλονίκη και θα το δούμε σε ένα διαφορετικό ρόλο. Αυτή τη φορά θα παρουσιάσει τα νέα αυθεντικά Very Cherry που καταφθάνουν στο Ρίζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης στις 17 του Οκτώβρη. Το τονίζουμε όμως έτσι ότι πρόκειται για τα αυθεντικά αμερικάνικα Very Cherry. Ο γνωστός παρουσιαστής θα βρίσκεται εκεί για να μας τα παρουσιάσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο για να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Την ίδια μέρα, 5 τυχεροί θα δοκιμάσουν πρώτοι τα νέα Very Cherry. Και πρέπει να σημειώσουμε πως η κλήρωση θα γίνει μέσα από λαχνούς συμμετοχής που παίρνουμε καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο. Οπότε, 17 Οκτώβρη ξεκινάει το αυθεντικό παιχνίδι με Very Cherry και Πέτρο Πολυχρονίδη.
Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 40 μετά τις 9. Πάντοτε εδώ, Rap Cool και Θανάση Καζαμπάκας, η τριπλέτα που δεν χαλάει ποτέ. Με πολύ κόσμο στην αναμονή. Συνεπώς πάμε στις γραμμές. Κωνσταντίνε μου, τι θες πάλι, τι ήρθες πάλι, Φορτσάτος, τι. Να ρωτήσουμε το Σπαοξίδες, παράδειγμα. Πάλι Σπαοξίδες. Να βγει ο Βεζιρτής και να πει. Ναι. Ο Πάοκ τον άφησε το Δημόπουλο να παίξει τον τελικό ή δεν τον άφησε. Εσύ είπες, τον άφησε. Όχι. Όχι. Καλά, να βγουν και να πούν γιατί δεν τον άφησε. Ναι. Και άμα έχει άντερα και παντελόνια Δημόπουλος, να πει γιατί δεν τον άφησε ο Πάοκ. Να το βγάζει εδώ ο Μπούζος. Ο Μπούζος το βγάζει και τον χαϊδεύει. Το βγάζει εδώ. Το αυτή. Ναι. Λοιπόν. Και κάτι το οποίο δεν το σχολιάσαμε και μου το σχολίασε ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος που είναι άκρος μπασκετικός. Τι είπε ο Βασίλης. Τι, εγώ δεν τη θυμάμαι τη συνέντευξη. Ναι, ναι. Ο Φασούλας έχει καταφερθεί πολλές φορές κατά του κόσμου του Πάοκ. Τι του είπε. Κάτι για μαύρου, κάτι για λιγερού, κάτι. Γιατί κάτω δεν έχει μαύρου. Μόνο εδώ έχει. Περίεργου, κάτι χατζηλίγια, κάτι τέτοια. Δεν έχει πει ποτέ κακή κουβέντα κανένα Κούδα, κανένα Θεζανίδη, κανένα από αυτού που σχολιάσαμε. Αυτό ναι. Δεν είναι ρητό άλλο. Και εγώ θέλω να σου κάνω και άλλο βομβαρδισμό. Κάνε. Τι θα κάνεις, πώς. Άλλο βομβαρδισμό. Βομβαρδισμό, ναι. Έλα, ναγκασάκι μου. Έλα. Ποιοι είναι πιο λακαμάδες τώρα. Ποιοι. Οι Παοξίδες ναι. Που έφυγε ο Φασούλας στα 30. Στα 30. Και έριξε μαύρη πέτρα πίσω του και δεν γύρισε πίσω κτλ. Έφυγα, τελείωσε. Πήγε, έγινε δήμαρχος Πειραιά. Ωραία. Ναι. Ο άλλος που έφυγε, ο προδότης, ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης προδότης. Ο Γιάννης. Ναι, ο Γιάννης. Είναι ή δεν είναι. Όταν λοιπόν ο Γιάννης ο Ιωαννίδης έφυγε στην Αθήνα και καλά έκανε θα πω εγώ για να τα οικονομήσει. Ναι. Και γύρισε πίσω μετά ο προδότης. Το βγάλανε εδώ πέρα. Του βγάλετε βουλευτή. Το βγάλανε. Και έσωσε και τον Πάοκ στο μπάσκετ. Τότε συγκεντρώθηκε. Εσύ τα λες αυτά. Δεν αφήνετε το παραμύθι. Έλα καλημέρα που έχει γεμάτο. Μακεδονοβλάχη να πούμε. Καλημέρε. Μάλιστα. Έπεσε καλημέρε επόμενο. Ναι. Ναι. Πάρε μου. Μα πήρα τα πρίκια. Λέγε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ο Φασούλας δεν ήταν προδότης όταν έφυγε. Ήταν προδότης όσο όταν έπαιζε το λιμόν, να πούμε. Και πόσα μας έχει κοστίσει ο Βασούλας, ναι. Πόσα μας έχει κοστίσει ο Βασούλας, τρόπαια, τελικούς κυπελού, πρωταθλήματα. Τον κάνατε τον κομμουνιστή άνθρωπο, τον είχε ο Παντελάκης, ναι, με 3,60 ρευλάκι. Και μετά ήρθε ο Βεζιρτής ο Άπλας και τον έκανε 20 φορές απάνω με τον άλλο τον Καλαφάτη να πούμε. Άκου το κουακόλα τη σου είπε. Δεν ήταν όταν μόνο όταν έφυγε, ήταν και όταν έπαιζε. Ναι. Ήταν η έννοια της παροιμίας παρακαλυτό στο ξινό τέτοιο. Ξέρεις. Γιατί και τον παρακαλούσανε και όταν έπαιζε ξινό μας έβγαινε. Ναι. Κατάλαβες. Ωραίος ο κουακόλας. Ξέρεις τι έχουμε χάσει από Βασούλα. Λέω στο κουμπάρο εδώ, ξέρεις τι έχουμε χάσει από Βασούλα. Τελικό και τελούχων. Πρωτάθλημα, κύπελα, ξέρεις τι έχουμε χάσει και το αγκροπληρώνα μέχρι τα 30. Και του δίνει ο άλλος κάτι παραπάνω. Ναι, δεν τα κέρδιζε ο Γκάλης, τα είχαν ο Φασούλας. Σε πόσα δώρα έχει κάνει. Μπασκετικός Παοξής, καταλάβεις, και μετά μεταπίδησα. Μεταπίδησες. Κουμπάρε μου. Α, κουμπαράκι μου, φύγε, κουμπαράκι μου. Τώρα για να πούμε λίγο για τον Βεζιρτή, ήταν λίγο αψυχολόγητος, αν και στις μεταγραφές ήταν ο μέτρος να πούμε, αλλά ήταν κάπου φαινόταν αψυχολόγητος. Κάποια αφαιρσήματα με τον Κόρφα, κάτι με τον Μπρέλεν. Καλά, τέλειος. Εσύ, τέλειος δεν είναι κανένας. Ναι, ναι. Πάντως το ότι δίναμε με περισσότερα χρήματα στο Βασούλα από ό,τι στον Μπρέλεβιτς, για μένα ήταν λάθος της εποχής του. Εντάξει, και τώρα δίνεις στο Χατσερίδη περισσότερα χρήματα. Λάθη, λάθη. Ο Μπίσεσβαρ θα τους χορέψει Τσάρλεστον τώρα, περίμενε. Περιμένεις τον Μπίσεσβαρ. Τώρα τους έχει πει. Άρα και ήτανε μάνατζερ του Μπίσεσβαρ εδώ διπλανός μου. Θα τον έλεγα τον Μπίσεσβαρ εσύ, αυτός εδώ πλατυπόδης παίρνει διπλάσια από σένα. Ξέρεις την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Όταν παίρνει ζωγραφίζει ο ΠΑΟΚ να πούμε. Έτσι. Και δεν με χαλάει καθόλου άμα τραυματιστεί το Κρέσπο ή το Βαρέλα. Όχι, όχι. Μαλεζάσαντι του χάτι. Όχι, όχι. Κρέσπο, Βαρέλα, χτύπα ξύλο, αδερφούλη, δεν πρέπει να χτυπήσει. Τι χτύπα ξύλο, χτύπησε ο Βαρέλα. Τι χτύπα ξύλο. Βαρέλα δεν χτύπησε μια χαρά, θα παίξει με τον Άρη. Ένα προβληματάκι εκεί στο σπόδιλο και μια τώρα, χαρά. Όσον αφορά τώρα που αναφέραμε και τον Κρέσπο, ξέρεις που οφείλεται η άνοδο σου, ήταν τόσο καιρό έγκυος η γυναίκα του, ο άνθρωπος ήταν φρόνιμος. Α, σωστά, σωστά. Τώρα γεννήσαμε, είμαστε κούκλοι. Βάζουμε και τα γκολ, πηδάμε κιόλας τώρα. Τι να πηδήξει, ρε. Βρε, πηδάμε, σε λέω. Μια χαρά πηδάμε. Καλημέρα, Coca-Cola, τα λέμε. Πάρε μου. Λέγε. Καλημέρα. Ναι, δεν υπάρχει. Έλα, φίλε. Ναι. Φίλε, καλημέρα. Φίλε, γεια σας, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Ναι, εσύ μιλάς, φίλε. Τιτλοχορτασμένος. Μπράβο, Νικόλα, είσαι πολύ μεγάλος. Τι είναι αυτός. Τελείωσε. Ακουρατόπουλο, πολύ καλό. Ολυμπιακός. Ένας ακόμα. Πάντως, πραγματικά σήμερα δικαιώνομαι που έχω επιλέξει να ακούω αυτό το σταθμό 5-6 χρόνια εξαιτίας του Ρατόπουλου. Παρότι
Διαφωνώ σε πάρα πολλά θέματα. Σε τι διαφωνείς, ρε φίλε, δηλαδή, γιατί διαφωνείς, δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Βάλε άνω τη Λία, αυτό. Έχεις κανένα λάσο μαζί σου, Νικόλα, να τον κρατάς λίγο. Βρε με λάσα είμαι, αλλά δεν κρατιέται. Πού να τον κρατήσω το θηρίο. Επειδή έχετε αίσθηση του χιούμορ και δυο, θα πω για τον Απτόπουλο, πραγματικά και το πιστεύω, ότι είναι πραγματικά από τις μεγαλύτερες ραδιοφωνικές ιερόδουλες που μπορούν να σου αδειάσουν με μαϊστρία τα ισόψυχα, αδειάζει με τα ισόψυχα των ακροατών. Είναι καταπληκτικός και ένας, αυτό το πράγμα. Ένας είναι φοβερός. Ναι. Γιατί με αυτά που βάλεις έχει τεχνική καταπληκτική. Δηλαδή ακούω και άλλους σταθμούς από τα μπορώ και ευκαιρώ. Αλλά αυτή τη μαϊστρία την οποία έχει γραπτόπος είναι πραγματικά φοβερή, ρε παιδί. Άλλο πράγμα. Μην το πεις τον κόκκινο μπροστά μόνο, φίλε. Πώς το είπε, πώς το είπε. Μαϊστρία. Τώρα ξέρεις. Τώρα, αλλά με μαϊστρία όμως. Ναι. Ναι. Όλους τους τραβάς. Κώστα. Να πω ένα τελευταίο. Κλείσε, ναι, με αυτό, κλείσε με αυτό. Έχω καιρό να πάρω και σε ακούω και σένα αρκετές φορές με τον κόκκινο, αλλά κάποια φορά με έκοψε ο κόκκινος με άκοψο τρόπο. Και ξέρεις για ποιο, τι ακριβώς. Είναι άκοψο γουρούνι, ρε φίλε. Τι να κάνω. Είχες ιεραρχήσει σε μια εκπομπή τις τέσσερις μεγαλύτερες ομάδες. Και θυμάμαι, είχες πει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, και σε κάποιες από τις επόμενες εκπομπές έβγαινα και έλεγα ο παδός της μεγαλύτερης από τις μεγάλες ομάδες. Και τσατίστηκε, ρε παιδί μου, και λέει γιατί ο Ηρακλής δεν είναι μεγάλη ομάδα. Δεν εννοούσα αυτό. Λέω ότι προσπαθούσα σε μια ομάδα τη συμπαθώ ιδιαίτερα πλέον, ξέρω εγώ. Και μέχρι και τα πρώτα μου θα ανέβει και το ζάχαρο. Βέβαια, ο Κωστής κάποια σημεία αναθεώρησε και είπε ότι έχει αλλάξει τώρα τελευταία. Γίνει πάω κακές, δεν είναι. Κάτι τέτοιο. Ναι. Νικόλα. Ναι. Φιλτράρισε λίγο τον οπαδισμό σου, πραγματικά. Λίγο. Λίγο. Εντάξει, πρέπει να κάνουμε λίγο και την αντίθεση εδώ πέρα. Όχι, μαγιά σου, καλά κάνεις. Κι εγώ από την αντίθεση καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, την αγάπη για την ομάδα σου, καλά κάνεις, αλλά στο ραδιόφωνο στο βλέπω λίγο ουδέτερα. Ξέρεις, σαν ακροατής, πες ότι δεν είμαστε καμία ομάδα. Ναι. Αυτό θα, ξέρεις, σαν φιλική συμβουλή και όλος και συγγνώμη. Άσε λίγο συνέστημα στην πρέπει εκπομπή. Πρέπει να βγάλουμε συνέστημα όμως. Άσε να βγάλει λίγο συνέστημα. Ο Κωστής είναι ο ορισμός του ότι δεν είμαι τίποτε με κάτοικος γη. Κάποιος πρέπει να βγάλει λίγο συνέστημα για να έχουμε αντίθεση. Ωραία, παιδιά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια χαρά. Η άλλη έφερε τον Ιωαννίδη πίσω να πούμε οι Αριανοί. Τον βγάλαν βουλευτή να πούμε. Βουλευτή. Αλλά κανείς δεν μιλάει για τα πάω κάρι ποιος είναι πιο αδικημένος. Κανένας. Ούτε Αριανός όμως. Ούτε Αριανός βγαίνει. Με κάνει εντύπωση. Ναι. Όλοι έχουν λερωμένη φωλιά. Μα δεν ξέρω. Ναι. Καλημέρα. Μάλιστα, ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Εγώ μιλάω. Ναι, φίλε. Ωραία. Δημήτρης από Μόναχο είναι. Μάλιστα. Έλα, Μίτσο. Ήθελα να πω κάτι για τον Ραυτόπουλο και για τον Ανικό. Ο Ραυτόπουλος. Οι αναλύσεις που κάνεις ρε εσύ Κωστή είναι καταπληκτικές. Έχεις κάνει καινούργιο συγκρότη. Αυτό σήμερα με το Φίλιππο κόντεψα να με πει. Άσε, με την πυρουνιά. Συγγνώμη, είναι ψέματα. Όχι, με αυτό θέλω να πω. Είσαι τόσο αυθεντικός και τόσο... Θα ξυπνήσει λέει ο Φίλιππος λέει, από τον τάφο άλλος από τη Βεργίνα. Ρε τον δολοφόνησε η γυναίκα του με τον κόμενο και έκανε το Μεγαλέξανδρο. Είχε ήδη πόδιο σύμπλεγμα η μαμά του Μεγαλέξανδρου. Επειδή είστε τόσο ωραίος, οι αναλύσεις γίνονται ακόμα πιο ωραίες. Καλά Νικόλα, εσύ είστε μια κατηγορία μόνος σας, δεν το συζητάω. Παιδιά, είσαστε αυθεντικοί, συνεχίστε έτσι. Να είστε καλά ρε φιλαράκι. Να είστε καλά και ήθελα να πω κάτι για να κλείσω για τον κόκκινο. Κόκκινε, συγχαρητήρια. Αυτά, να είστε καλά παιδιά. Να σε καλά φιλαράκι στο Μόναχο. Μας ακούνε πολύ Γερμανία, έχουν τα παιδιά το ίντερνετ όλη μέρα παντού. Βρε άμα δεν ήταν το ίντερνετ, ναι. Μέχρι το λιτόχωρο θα μας ακούγανε. Μέχρι εκεί. Καλά που δεν χθες ήταν ένας τύπος που ήθελε να μας ακούσει το απόγευμα και έφτασε κοντά στη Λάρισα και μας άκουγε. Ναι. Πέρασε, επειδή τώρα με τα τέμπη δεν ξέρω τι πέφτει. Να πάμε σε ψησταριά να φάμε που μας άκουγε στη Λάρισα. Να φάμε Κωνσταντίνο. Πάμε, ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το να. Μάλιστα. Έλα, ρε, φαλάκα, γύρω, πάνε κάπου να σε ακούω ρε ταγάρι που πήγες εκεί. Φαλακρίους μας είπε αλήθειες λέει. Ναι. Πάνε κάπου να σε ακούμε, βγες στο μπαλκόνι. Καλά είμαστε αλλά η γραμμή δεν είναι καλή αγόρι μου. Έλα πάνε να πεθάνεις σε άλλο δωμάτιο. Μη βρε, άστονε τον άνθρωπο γιατί να τον στείλεις κατευθείαν στα δημαράκια. Τι πράγμα είσαι εσύ. Και που ζει τι κάνει. Έχει μια κινητή τηλεφωνία άθλια, η φωνή του στραβή. Στραβή και φωνή. Αργός, τεμπέλης. Αυτό τον έβγαλες και τεμπέλη. 100%. Τι είναι αυτός άνθρωπος. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Πάμε να πεθάνεις σε άλλο δωμάτιο. Δεν γίνονται αυτά. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, ναι. Αφός τώρα που έχει καλή γραμμή, έλα. Τι είναι. Έλα. Αυτός καλός. Είμαι ο Παναθηναϊκός από Σέρες, ρε. Ραπτόπουλε. Έλα ρε Λιμωτάγαρο, τι κάνεις. Λιμωτάγαρο. Νίκο. Έλα. Δεν μου λες, φοράς με για αθλητικούς φακούς. Όχι, δεν φοράω εσύ. Πόσο βλέπεις όταν αυτόν εκεί πέρα τέρας, να πούμε, και κτίνος και δεν μπορείς να τον κρατήσεις. Φίλε, είναι ραδιοφωνικό beast.
Ραδιοφωνικό τέρας. Δεν μπορείς να το συμμαζέψεις. Ναι. Ραδιοφωνικό τέρας. Αυτό εννοώ. Είναι μισορυξιά να πούμε αυτός εκεί πέρα. Όχι, όχι, μια χαρά. Είναι ραδιοφωνικό μπις. Δεν συμμαζεύεται με τίποτα. Απλά εμένα με αγαπάει και τον αγαπάω και γι' αυτό είναι λίγο συγκρατιέται. Ενώ με τον κόκκινο δεν έχει. Ρε, τον αγαπάμε να πούμε, αλλά είναι χαϊβάνι τελείως αυτός. Χαϊβάνι σε λέει, γιατί. Γιατί χαϊβάνι, ρε. Ναι, ρε φίλε, γιατί είναι χαϊβάνι, πώς θα γίνει. Αφού ο άλλος τον είπε ότι είναι, πως το είπε, εξέχουσα. Κάτσε να μάθουμε, εδώ διήστανται οι απόψεις. Ναι. Τι διήστανται οι απόψεις, για ποιο πράγμα διήστανται. Άλλος λέει ότι είναι χαϊβάνι, άλλος λέει τέρας. Τέρας, ο άλλος, άλλος εξέχουσα ραδιοφωνική, ερόβουλη, μορφή. Τέρας, ρε καράφλα. Πώς θα είσαι τέρας. Το μόνο που γυμνάζεσαι εσύ πηγαίνεις, εγώ είμαι σίγουρος που πηγαίνεις στο γυμναστήριο και γυμνάζεσαι τις μασέλες σου, τίποτα άλλο. Έλα στο ένα μέτρο να παίξουμε box. Θα σε κατεβάσω σε 15 δευτερόλεπτα. Θα συγκλείσεις τόση ώρα. Λοιπόν, τι να δεις. Συγχουρμούζει, θα είμαι σήμερα εκεί πέρα να πούμε. Άμα γουσάρεις, έλα. Κοίταξε, μετά μη λες με γκρέμισε ο Ραπτόπουλος, με χτύπησε ύπουλα. Με κανεντά. Ξέρεις τι λένε τώρα. Με χτύπησε ύπουλα. Κανόνισε ρε βλάχο, μην ξαναβάλεις το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο, θα βάλω το φορτηγό από πίσω και δεν θα σου αφήνω να φύγει. Τέτοια κάνεις. Τέτοια κάνω. Τέτοια κάνεις. Ελληναράς. Βλάχο Μακεδόνας. Είμαι. Φύγε, φύγε, σερέ, φύγε, φύγε, φύγε. Έρε, πράγμα σήμερα. Καλημέρες. Μάλιστα. Θα βγει να πει ένας. Καλημέρα, Ροτβάιλερ. Ένας Αριανός να πει ότι αδικήθηκα, βρε. Ούτε ένας. Ούτε ένας. Ούτε μισός. Μισός, ναι. Λέγε. Πού είσαι, ρε Ροτβάιλερ. Εσύ είσαι το Ροτβάιλερ, να ξέρεις, και εγώ έχω τρεις αλυσίδες, αλλά δεν μπορώ να σε κρατήσω. Γιαννιτσά. Καλά ρε Κώστα, κάνεις τον παιχλιβάνι στα 50 να πούμε με τους 25. Τον παιχλιβάνι. Μ' έχεις χαζέψει μόνο αδερφάκι μου και εσύ. Λοιπόν, θέλω να πω δύο κουβέντες γεμάτες δυόσμο να πούμε στο βλαχοβλάχο από την Καστοριά. Ρίχτα. Γεμάτες δυόσμο. Θέλω να πούμε που βγαίνει τις Κυριακές με τα τσαρούχια να πούμε του Ομέρ Βριώνη ακόμα. Αυτόν το Πασοκολάχνο να πούμε που δεν έχει αφήσει αφίσα και αφίσα με τη σημαία του Πασόκ που στο γάμο του αντί να χωρέσει ψυχό η Μαϊτός και εσύ σαν τα φτερά μου χόρεψε ο ίδιος ο πράσινος, ο ίδιος ο πράσινος. Δηλαδή, γελάνε και τα σαλικάρια. Άκουσε Κωστή. Ναι. Λέει ότι ο Μελισανίδης, να πούμε, που έχει κάνει την άκτινα σαν αρκούδα, όπως είχαν παλιά, να πούμε, κάτι γύφτη και γυρνούσαν στα χωριά και κάναν την αρκούδα να πούμε να χορεύει. Ναι. Έτσι ο Μελισανίδης την έχει κάνει την ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, λέει, μας κάνει γήπεδο. Πρόσεξε τώρα πώς γίνονται τα λεφτά του γήπεδου. Τους έχει πάρει καμιά δεκάρα εκατομμύρια γιατί τα προηγούμενα χρόνια που έπεσε σε κάτι χωριά τους είχε βάλει σπατώσιμο. Στο δημάτιο σπατώσιμο όπως ήτανε. Σπατώσιμο, λοιπόν, ναι. Τους είχε βάλει καπέλο στα εισιτήρια και τους ψήρισε καμιά δεκαριά εκατομμύρια. Σωστό. Ένα εικοσάρικο έχει πάρει από τη Δούρου, πήγαμε στα 30 και 30 τα κλεμμένα τα περσινά για έχει το Champions League. Θα βγάλει κιόλας. Θα βγάλει. Κερδισμένος είναι. Θα βγάλει Χαζηλίκη ο Μελισανίδης. Και ο άλλος ο Καστοριανός ο Βλαχοβλάχος. Έχω φτιάξει γήπεδο. Ρε Χαϊβάνη. Το γήπεδο του το έφτιαξες εσύ και χόρευε βόβαρε. Αυτός έβαλε λεφτά. Τέλος πάντων. Φύγε, φύγε, μην πεις τίποτα άλλο. Μην πεις. Θεούλης. Θεούλης. Νικόλα να βγαίνεις αγόρι μέσα μας ψυχαγωγείς όλους. Βλαχοβλάχος. Σπατώσιμο. Τα τσαρούχια. Κλαίμε με Νικόλα. Καλημέρα, ναι. Ο καλύτερος πολιτής, γιατί έχει εφράδια λόγου. Είναι ωραίος, ρε. Θετική είναι ενέργεια. Έτσι. Έτσι. Θετική ενέργεια, εφράδια και εύστροφος. Εύστροφος. Καλημέρα. Έλα, Βίλε. Πέσαμε κάτω, λέει ο Σαρό. Καλημέρα και στον Κίγαντα τον Σαρό. Έλα, Βίλε. Με τον ήλιο του Πασόκ πέσαμε κάτω. Έλα, φίλε. Έλα, έλα. Ναι. Βάλε Δευτέρα, φίλε, πάτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Αριανός, πασχετικός. Τρίος. Σας ακούω χρόνια. Όχι. Ανάλατος. Πασχετικός. Πολλές φορές. Ναι. Με το Ρατόπουλο, ο Ρατόπουλο είπες ότι την ψυχούλα του καθένα δεν μπορεί να την ορίσει κάποιος. Έτσι, εγώ είμαι μπασκετικός από μικρός. Συγγνώμη. Αυτό αγαπώ, αυτό κάνω. Πολιτής λοιπόν κι εγώ. Ωραία. Για το Φασούλα. Νομίζω ότι ο Νίκος παρασύρεται από τα οπαδικά του αισθήματα. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα τότε ήταν να έχουν σταυρώσει το Φασούλα για το περίφημο λάθος στο τελικό. Ναι. Αδερφέ, μπασκετική, επειδή είσαι μπασκετικός και εγώ ήμουνα τότε, δεν έχανα μάτς. Δεν ήταν μόνο εκείνο το λάθος, αδερφέ. Είχε κάνει πάρα πολλά. Τον είχα σταυρώσει. Το δεύτερο που μπορώ να θυμίσου πόσα μάτς έχασα, λέω Φασούλα, με σένα.
Με κάτι πάσες στα τελευταία δευτερόλεπτα. Δεν ήταν μόνο εκείνο το μάτσο μου. Η ατμόσφαιρα όμως τότε είναι η εξής. Ρε δουλειά ο κομμουνιστής σας έκανε. Ένας παίχτης πολύ μεγάλης εμβέλειας σαν το Φασούλα τότε. Γιατί δεν ήταν ένας τυχαίος παίχτης. Σωστό. Παίχτης εθνικής με ευρωπαϊκά, με κύπελα. Το project που του παρουσιάζουν προφανώς είναι με έναν πρόεδρο κόκαλη που εμφανίζεται τότε και στο μπάσκετ. Ναι. Η Θεσσαλονίκη αρχίζει να αφήνει μέσω του Άρη. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει βέβαια το πρωτάθλημα. Ακριβώς, γιατί γίνεται το 93 μετά το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ δηλαδή και το Final Four είναι αδύνα. Και βεβαίως είναι φιλοχρήματος, αλλά τα πιο πολλά λεφτά κανείς δεν τα εμίσησε νομίζω. Έτσι, μπράβο. Okay. Έτσι, μπράβο. Κανείς δεν τα εμίσησε. Άρα εμείς οφείλουμε όμως να τον αποκαλούμε όμως έτσι. Ναι. Είναι ακριβώς η ίδια ιστορία. Κατεβαίνει και ο ίδιος την ίδια εποχή. Την άλλη χρονιά. Φτάνουν στο Final Four. Ο Ιωαννίδη λέει. Ο Ιωαννίδη. Γύρισε πίσω, το βγάλετε βουλευτή. Πραδάτη. Δεν υπάρχουν προδοσίες σε τέτοια επίπεδα. Στον καπιταλισμό λοιπόν δεν υπάρχουν προδότες. Λίγα παίρνει. Είμαστε καπιταλιστές για μας ή οι άλλοι είναι προδότες. Κάτι καλύτερο, κάτι που τον εξητάρει προφανώς, κάτι που εμείς σαν απλοί. Πώς να το πω, θεατές, φύλαθλοι και οτιδήποτε αδερφέ, άλλο, δεν μπορούμε να αδερφέ. Το δούμε. Ναι, αλλά όταν το δικό μας πορτοφόλι να διπλασιαστεί ο μισθός, τότε είμαστε τα συμφέροντά μας, ο άλλος η προδότης. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά, αδερφέ, υπάρχει μια ειδοποιώς. Ο Φασούλας από τα 16 του ήταν στον ΠΑΟΚ, έτσι, ο Ρονάλντο είναι γυρολόγος. Έτσι. Εγώ καταλαβαίνω το σκεπτικό σου και ενέργεια. Επαγγελματία είναι και ο ένα. Επαγγελματία και ο άλλο. Είναι ακριβώς. Ωραία. Άρα δεν υπάρχουν ούτε φανέλες, ούτε οπαδοί, ούτε σημαίες, ούτε τίποτα. Όχι, ρε φίλε, δεν υπάρχουν. Για τους περισσότερους προφανώς, εδώ αναφέρομαι που διαφωνώ με τον Κωστή. Εσείς το Σαββίδι γιατί τον αγαπάτε, ρε. Για τα λεφτά. Γιατί τον αγαπάτε, τον Σαββίδι. Είναι όλη του συμπεριφορά. Ναι, λοιπόν, τα λεφτά. Άντε, μπράβο. Αυτό ήθελα να πω. Bye. Να σε καλά, bye. Να σε καλά, Άρια, ναι, ωραίος ο Αριανός. Κάναμε ωραία κουβεντούλα, ήταν μπασκετικός, φαινόταν. Καλημέρα. Είχε γνώση. Έλα, ρε Κουλιανέ. Έλα, γόρι μου, έλα. Τι κάνεις. Καλά, να εδώ. Θα ρωτήσουμε τον Αριανό και τον Γάβρο αν είναι προδότης ο Φασούλας. Εγώ τον χειροκρότησα στο γήπεδο. Εγώ τον καμάρωσα και στη Γενέβη και αργότερα στο Φάναφο στην Αθήνα. Εγώ τον υποστήριξα. Τι θα μου πει τώρα ο Αριανός, αν είναι προδότης ή όχι. Μην ρωτάμε τώρα τι να είναι και αυτό που έχει ο ραπ. Αυτό έτσι αρέσει, αλλιώς αρέσει. Είναι όχι, δεν είναι έτσι, φίλε. Τα έχεις πάρει σβάρνα όλα. Τον Κωνσταντίνο χτες, τον Φίλιππο σήμερα, την Ολυμπιάδα, έβρω κάτι χαλάρο σου λέω. Γιατί ρε φίλε ψέματα, γιατί, γιατί νομίζεις. Γιατί δεν μπορεί να τα ακούσει, δηλαδή, γιατί. Θα σου πω γιατί. Ε, μην κλείσει, παρακαλώ, να κάνουμε διάλογα με αυτό. Αν έχεις τον κατάλληλο χρόνο, έτσι. Έλα, έχουμε ένα λεπτάκι. Αλλά, εντάξει, ελπίζω κάποια στιγμή να έχεις καταλάβει ότι μιλάς για ιστορικά γεγονότα που έχουν γίνει χρόνια και αιώνες πριν. Και πρέπει κάποια στιγμή να δεις πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε, τι ίδιοι τότε. Δεν υπήρχε κανένας καπιταλισμός, δεν υπήρχε κανένας μαρξισμός, δεν ξέρω τι βάζει στο μυαλό και πώς τα φέρνει από εδώ και πέρα. Τι υπήρξε τότε δηλαδή, για να κάνουμε διάλογο. Δηλαδή όταν ο Φίλιππος δηλαδή, μισό λεπτό. Το Φίλιππο, ο Φίλιππος. Εκεί που είμαι σίγουρη, ήθελε να βγάλει. Τι ήτανε, άλλες εποχές. Δεν είναι άλλες εποχές. Να σώσουμε, τι ρε γκόμενο είχαν οι γυναίκες, τότε έχουν και τώρα. Σκότωναν τότε με το σπαθί και με το δηλητήριο τώρα. Άκου να σου πω για να χαλαρώσουμε λίγο. Ναι, και κλείσουμε αυτό. Είμαι ο Κωνσταντίνος και πάει στο Γρηγόρη και ανεβαίνει το Γολγοθά μαζί και ζητάει μετάνοια μετά. Τι λέει, τι είπε το Γολγοθά, τι είπε. Και ανεβαίνει στο Ιερουσαλήμ για μετάνοιες μετά, λέω. Άκου φίλε, αυτά εδώ να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Δηλαδή με συγχωρείς, επειδή δηλαδή θα αρρωστήσουμε ή θα πεθάνουμε. Άστα, άστα, για, μη. Άστα το. Α, μην τρομοκρατείτε τον κόσμο. Θα αρρωστήσουμε και θα χάσουμε τη δουλειά μας και θα πάμε στον Κωνσταντίνο να μας σώσει. Όχι, δεν μασώνει κανένας. Κανένας δεν μασώνει. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Άστο τώρα τη μετάνιες και αυτά εδώ πέρα. Καλημέρα, φίλε. Το Φίλιππο τον έφαγε. Έλα. Η γυναίκα του Λάχανο τον δολοφόνησε και έκανε τον Αλέξανδρο που είχε ιδιοπόδιο σύμπλεγμα. Το έφτιαξε το επεισόδιο. Δεν τον έφαγε, ρε το Φίλιππο. Δεν τον έφαγε. Γιατί δεν το λέτε. Πώς πέθανε ο Φίλιππος, στη μάχη. Στη μάχη πέθανε ο Φίλιππος. Όχι, δεν πέθανε στη μάχη. Άμα δεν πέθανε στο κρεβάτι δολοφονημένο από τη σύζυγο. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Θέλω για το Φασούλα πάλι να πω. Ναι, να πεις πάλι. Το πρωτάθλημα του 89 ναι. Το πήρε στον τελικό ο Άρης ναι. Με 62-61. Ναι. Το σχέδιο του ΠΑΟΚ ήταν να παίζει μέσα στη ρακέτα γιατί υπερήχε στα ψηλούς, ύψη. Στα ύψη, ωραίο. Τροφοδοτούσε λοιπόν όλη η ομάδα του Φασούλα σε όλο το παιχνίδι. Έπαιζε με έναν, μάλιστα, ναι. Οι Αριανοί μοιραστήκανε τα φάουλ, πότε ναι. Ο Λυπηρίδης, πότε ο Πίξας και ο Δίξας, οι δευτεροκλασάτοι, μοιραστήκανε τα φάουλ και ο Φασούλας σούταρε 20 βολές. Ναι.
Έβαλες δεν 10. Έβαλε καμία και ο Άρης κέρδισε το πρωτάθλημα με ένα πόντο διαφορά. Ωραία. Γεια σας. Ωραία. Τα είπε όλα. Και τι έγινε με αυτό. Ναι. Ό,τι τι. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό τώρα. Δηλαδή ο Φασούλας στα κρίσιμα μάτς σας είχε διαλύσει. Εντελώς. Ο Παντελάκης που τον διώξατε τον είχε με 3,60, τον κάνατε άνθρωπο από κομμουνιστή καπιταλιστή και τώρα βρίσκεται τον Φασούλα. Ένα τελευταίο. Πάρε ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο πολύ γρηγοράδα. Πολύ γρηγοράδα. Κατάλαβα εγώ, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Γρήγορα, ναι. Λοιπόν, παιδιά, εκτός από τα λεφτά στη ζωή υπάρχουν και άλλα πράγματα. Άλλες αξίες. Αλλά τα λεφτά έχουν μεγαλύτερη, ναι. Ναι. Περίμενε λίγο, ρε Κώστα. Περίμενε. Τα ισοπεδώνεις ώρες-ώρες. Συμφωνώ μαζί σου. Ώρες-ώρες τα ισοπεδώνεις όλα. Όταν θα καταλαγιάσει, υπάρχουν αξίες, ιδανικά κτλ. Όταν θα καταλαγιάσει όλο αυτό, γυναίκες, λεφτά, δόξα κτλ. Τι να το κάνω αν δεν μπορώ να πιω καφέ στην Αριστοτέλους, ρε Κώστα. Αν δεν μπορώ να βγω με την οικογένειά μου έξω και με βρίζουν 200 άτομα. Δηλαδή, ωραίος. Άχρηστα όλα. Υπέροχος. Άχρηστα. Άχρηστα όλα, άχρηστα, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο λεφτά. Μάλιστα. Πω... Υπέροχος. Ναι. Το καλύτερο τηλέφωνο της ημέρας. Για τον Φασούλα. Όχι για τον Φασούλα γενικά. Ρε Χριστοδουλόπουλε, ρε Χριστοδουλόπουλε, ρε Φασούλα. Θα ρε τελειώσουν αυτά, λέει ο φίλος. Θα πας 45-50. Δεν έκανες 2 εκατομμύρια περιουσία και έκανες 5. Και τι έγινε, ρε φίλε. Φίλε, κλείσε με αυτό. Εύκολα, εύκολα, εύκολα τα κρίνετε, ναι. Υπέροχος. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο χρήμα, είναι και ιδέα, είναι και αξίες, είναι και ιδανικά. Τέλος. Άμα πάει ο Φασούλας και γίνει υπουργός, ναι, θα του γλύφετε τα παπούτσια για να ιδιοριστείτε. Λες εσύ. Αυτοί είστε, ναι. Λες εσύ. Λέω εγώ, ναι. Λοιπόν. Θα το... Και εμείς τότε σε υποστηρίζαμε για μας πούλησες, αλλά σε αγαπάμε. Υπάρχουν και έχω ένα γιο αδιόριστο ιδέες και βοήθαμε. Ιδανικά, ναι, σε αυτή τη ζωή. Πόσο κοστίζουν αυτά, ρε, δεν, αυτά άπειρα λεφτά. Δεν υπάρχει, ναι, κοστολόγηση για αυτά τα, ναι, για ιδέες αξίζει ιδανικά. Πόσο, ναι, είναι για να πας βγαίνεις... να φας τζάμπα στο καζίνο του Γευγελή. Γευγελή, άλλο αυτό θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Πόσο κοστίζει ένα γεύμα, ρε λιγούριδες. Ναι. Η Wheat Vision, ακούστε λίγο κάτι, είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε αθλητικά για να απολαμβάνετε τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σου και στις ευρωπαϊκές μάχες του μπάσκετ. Αποκτήστε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο wind.gr / Vision, γιατί μέσα από τα κανάλια Nova Sports που είναι διαθέσιμα στη Wheat Vision απολαμβάνετε τις ευρωπαϊκές μάχες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στις αρένες της Ευρωλίγκα. Σήμερα υπάρχει το παιχνίδι Ολυμπιακός Χίμκι για την Ευρωλίγκα. Μην το χάσετε. 8 η ώρα στο Nova Sports. Ένα high definition από τη Wheat Vision. Κατεβάζουμε στόρια, να δίνουμε καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Θετική ενέργεια, θετική αύρα. Εσείς μείνετε εδώ στο Μετρόπολης. Ακολουθεί Γιάννης Πάκος, Γιώργος Ζαΐρης, πλάκα τέλος. Στις 12 η ενημέρωση σέντρα με Τζόρτζιο Μπούζο. Στις 2 θα τα πείτε ξανά μάνα με Κωστή Ραπτόπουλο. Μαζί το απόγευμα η Άχαστη μαζί με Θανάση Κυλώνη. Να περάσετε καλά. Γεια σας.